Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στον Λίμπερο, Δευτέρα πρωί, τελευταία μέρα για τον Απρίλιο. Ξεκινάμε με Τρόικα, πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Παράξενη κατάσταση, εκεί που πάει να βγάλει ζέστη, εκεί βρέχει, εκεί που λες ότι φύγανε όλοι τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, έχει πολλή κίνηση έξω, κάτι δεν πάει καλά. Θα τα βρούμε όμως, θα τα βρούμε. Σήμερα Δευτέρα, παραμονές πρώτο μαγιάς και με πολλές νίκες εσύ, πολλές νίκες, όλοι κερδίσανε. Τι πράγμα, πώς θα κρινιάξουμε το πάλι σήμερα. Κάτι θα βρούμε, κάτι τώρα θα το σκεφτούμε λίγο. Ήρθε ο Χρήστος να μας πει γιατί θα γκρινιάξουμε. Ήρθε τώρα εδώ είναι. Για τη σφαγή του Παναθηναϊκού. Για τη σφαγή του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι. Επέζεσαι τώρα και τις άλλες φορές που έλεγες όπως έγινε. Έπαιζε ο Άρης τον Ολυμπιακό. Στον Καραϊσκάκη. Στον Γιώργο Καραϊσκάκη. Σε ένα γήπεδο της επαρχίας έτσι για να πάρω μια γεύση. Και πήγα και έφαγα, φίλε. Άκου τώρα σκηνικά. Έφαγα σε μια εκπληκτική ταβέρνα. Τώρα κάνω διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Πέστη. Που τη λένε Κατσαπλιά. Κατσαπλιά. Μάλιστα. Και πώς λέγεται το χωριό στο οποίο είναι ο Κατσαπλιάς? Καραϊσκάκης. Όχι. Κολκοτρώνης. Όχι. Μπουμπουλίνα. Όχι. Όχι. Κομπότη. Κομπότη, πασίγνωστο είναι το Κομπότη. Ιωαννίνων δεν είναι. Άρτας. Κομπότη Άρτας είναι. 5 χιλιόμετρα από την Άρτα. Α. Προφανώς είναι το ίδιο. Κομπότη Ιωαννίνων, όχι. Υπήρου θα λέγεται, ξέρω εγώ. Κομπότη με γιώτα. Με γιώτα, ναι. Α. Το Κομπότη. Πολύ ωραίο. Έπρεπε να πάω μια. Τι φάγαρε δηλαδή? Κοκορέτσια, κοντοζούβλια. Μεγάλη παρέα. Είδες ο Άρης, ρε φίλε, είδες. Κοίταξε. Ο άλλος πάει στη λεωφόρο. Τι να φάει κάτι, στη λεωφόρο. Αν κάτι άξιζε από αυτά τα 4 χρόνια που τελειώσανε χθες. Τελειώσανε. Αφού ανέβηκα και μαθηματικά. Δεν ξαναπάς πουθενά. Όχι, δεν πάω. Είναι Σπάρτη και Τετάρτη το. Όπα. Σιγά. Είναι Σπάρτη το εκτός έδρας, φίλε, και. Είναι και Τετάρτη. Σούπερ διαδρομή. Γι' αυτό δεν την έκανα αυτές τις 5 μήνες. Είναι μακριά. Και μια καρδίτσα έχω, τελευταία αγωνιστική. Άσα. Όχι, έχει τελειώσει το θέμα. Οπότε χθες ήταν η μαθηματική. Και αν κάτι άξιζε λοιπόν ήταν αυτό. Ότι τουλάχιστον πήγαμε ωραίες εκδρομές. Μπορείς πραγματικά να τις κάνεις σε τις τρεις καλύτερες. Τους τρεις καλύτερους προορισμούς που πήγες εδώ και 4 χρόνια. Θα φέρουμε τον υπεύθυνο. Φώναξε λίγο τον Νίκο. Α, ναι. Νίκος! Φώναξε τον Νίκο λίγο να έρθει στο στούντιο. Γιατί εκείνος πήγε πάντως. Εκείνος πήγε γάμα εθνική. Εγώ δύο γάμα εθνική δεν πήγα σχεδόν πουθενά. Γιατί δεν πήγα. Έλα καλέ μου φίλε, έλα. Που η ταλαιπωρία είναι ζωγραφημένη στο πρόσωπό σου, ρε. Πες μέσα, μπες. Που, τι που πράγμα χάρις, είναι αυτό. Χάρη στο Λίμπερο και στο Λαμπάουτ Άρης έχεις γνωρίσει όλη την Ελλάδα. Κλείσε και κάτσε. Δεν το λέει χιουμοριστικά, το λέει πραγματικά. Δεν είναι ειρωνικό για τον Αλήθεια σου λέω. Καταρχήν τεράστιες εμπειρίες. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις. Ωραίο κόκκινο παπούτσι. Καταρχήν. Από τον Καραϊσκάκη το πήρες και εδώ. Να πω εγώ τις εκδρομές που ήταν ωραίες σε φαγητό και τέτοια, είμαι εγώ ειδικός. Σκέψου λίγο, έχεις 2 λεπτά τους 3 καλύτερους προορισμούς τετραετίας που πήγες. Καλύτερους ή τέτοιο. Ή πιο. Καλύτερους, όχι, φάει το φαγητό, άστο φαγητό. Έλα, φέρε το μικρόφωνο κοντά. Δεν βλέπεις πώς είναι. Τι να φάει. Όχι, τρώει κι αυτός. Τρώνε με Σαρόπουλο, πάει εκεί, τρώνε κάτι τέτοια, κάτι γίγα. Αυτό το σάντουιτς με γύρω, ρε φίλε. Πού το έχεις στην Καβάλα, πώς το έχεις φάει εκείνο, ένα τεράστιο. Στην Καβάλα ήταν. Στην Καβάλα ήταν. Στην παραλία. Τι αναμνήσια. Πες Νίκο. Καλημέρα, πες καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, καλημέρα. Συγγνώμη που με βλέπετε έτσι τόσο χάλια, αλλά οκ. Okay. Μια χαρά ήταν χθες. Αφού ρε φίλε είναι μαύρης. Καραταλαιπωρημένος. Άκου να σου πω χθες. Είμαστε, πρόσεξτε, όχι, κάτσε, περίμενε. Το γήπεδο του Καρασιάκη είναι μικρό, είναι ωραίος μαζεμένο. Δεν το ξέρω. Αλλά τα δημοσιογραφικά του είναι πολύ μικρά. Δηλαδή έχει ένα booth. Και είμαστε τώρα μέσα σε ένα booth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ο. Πώς λέγεται, Μαυρογιαννίδης. Ναι, Μαυρογιαννίδης, που είναι δύο καρέκλες δύο δίπλα από μένα. Είμαστε 8 άτομα μέσα σε ένα booth. Όλος ο ήλιος να σκάει πάνω στο booth και να έχουμε πεθάνει όλοι από τη ζέστη. 32 βαθμούς είχε. 33. Πού είναι στην Άρτα? Ναι, ναι, ναι.
Εν τω μεταξύ, έχουμε από την απέναντι μεριά. Και αυτό πήγα να πω. Στο σκέπαστρο. Στη σκιά. Ωραίο, σκιμπάρι, σταυροπόδι. Παράγοντα. Και είναι όλοι, ναι. Παράγοντα. Φυσικά. Φυσικά λέει. Περίμενε. Υπήρχε μήπω η χαρά του Άρη, άλλο εγώ και ο Περίδη ήμασταν και καθόμασταν. Λοιπόν, πρόσεξε. Και ο Μύρο στον πάγκο. Λοιπόν. Έχουμε βάλει του Αριανού απέναντι στον ήλιο. Έχω πάει με φίλου εγώ. Οι οποίοι έρχονται μετά το τέλος του αγώνα και παρακαλάνε για ένα μπουκαλάκι νερό. Αλλά λέμε παρακαλυτό. Ναι. Σκέψου τώρα, 4 και 4 τον μπήκαν στο γήπεδο. Μέχρι τις 7 είχαν ντάλα ήλιο με 33 βαθμούς στο κεφάλι. Προς τιμήν τους πάντως στον Καραϊσκάκη ήρθε εκ μέρους της διοίκησης και νερά και καφέδες και όλα. Έτσι. Θα πεις για τα καλύτερα γήπεδα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όχι μόνο αυτό. Τιο. Πήγα στις τουαλέτες. Α, δεν τώρα δεις πόσο σημαντικά τέτοιο. Και πόσο περίεργα σου φαίνεται σε ελληνικό γήπεδο. Έχουμε πάει και έχουμε πάει σε γήπεδα. Ναι. Τζορμπά, λες και μπαίνεις σε σπίτι πολυτελείας. Μπράβο, οι πόρτες από. Πώς λέγονται αυτό το ξύλο το ωραίο, το. Έτσι, το εκρού, το ωραίες ναι, πόρτες. Πολύ ωραίο, πόρτες κανονικές, ωραίες. Ναι, ναι. Πλακάκια κανονικά. Όχι, είναι ωραίο γήπεδο. Τουαλέτες κανονικά. Λες και μπαίνεις σε σπίτι. Μπάνιο κανονικό σπιτιού. Σε εξαιρετική κατάσταση και μπράβο τους. Ο κύριος Δράκος έχει κάνει καλύτερα. Τα παιδιά εκεί. Πες Νίκο. Να πω παιδιά. Οι τρεις καλύτεροι προορισμοί. Σουφλί. Όχι. Σουφλί έχουμε πάει δύο φορές κιόλας. Ναι. Τι δεν. Κοίτα ρε φίλε, στο σουφλί θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγαμε Κυριακή κιόλας. Έχει μετάξει στο σουφλί. Την πρώτη, ναι, την σεζόν 14-15 που μπαίνουμε μέσα στο σουφλί Κυριακή, μία η ώρα το μεσημέρι, θυμάμαι με ένα ακόμα συνάδελφο, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Λέμε δεν γίνεται, τον καταλήψαμε. Μας το πήρανε. Μας το πήρανε. Δεν έχει τίποτα. Βλέπουμε έναν αστυνομικό να περπατάει μόνο του να πηγαίνει κάπου. Λέω θα τον ακολουθήσουμε. Στο γήπεδο θα πηγαίνει. Και μας έβγαλε στο γήπεδο. Φοβερό. Το σουφλί, όχι. Κοίτα, ωραίος προορισμός ήταν ας πούμε η Καβάλα. Εντάξει, είναι σταθερά ωραίος προορισμός. Για να πας και να. Άσε τους ωραίους, τους πιο περίεργους πες τώρα. Περίεργους. Το κοκκινόχωμα παίξαμε στην Καβάλα. Δεν είχαμε παίξει το κοκκινόχωμα ποτέ. Ναι, στο Κάστι στην Καβάλα. Είχαμε παίξει το Ανθήκα Καγιάν, ναι. Ο Φιλότας. Ο Φιλότας. Τέλειος. Είχαμε παίξει ένα μάτς, είχαμε παίξει στη Φλόρινα. Στο γήπεδο του Φιλότα το κανονικό δεν έχουμε πάει ποτέ. Οι δημοσιογράφοι. Στη Φλόρινα δεν έχει. Η ομάδα έχει πάει. Ένα γιατί... δημοσιογραφικό κουβούκλιο. Σαν περίπτερο που είναι. Παραπάνω είναι. Ποιο yeah. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Οι συνέδροι του Φιλότα δεν πήγαν ποτέ εμείς γιατί όταν έπαιξε ο Άρης μια φορά εκεί είχαμε απεργία και δεν πήγαμε. Καλοποίη σα. Και δεν είχαμε πάει τελικά. Μεταδώσει στον περίγυρο του Ελευθερούπολη που κάνει. Στον αγωνιστικό χώρο γύρω-γύρω. Δύο χρόνια στο όρθιο τη βγάλαμε. Με πού? Δίπλα ακριβώς στον αγωνιστικό χώρο. Πώς είναι η ρεπόρτια. Όρθιο, ναι. Με την τσάντα πίσω κρεμασμένη και τα χαρτιά έτσι και μιλούσαμε. Και εσύ μας έρχεται τον offside και ήταν απέναντι. Έβλεπε σήμερα offside. Έβλεπε τα πάντα. Δεν έλεγε τίποτα και τον έβριζα. Τα πάντα βλέπουμε. Τα offside τα πέρα. Τι να δει από το γήπεδο μέσα την offside. Στην άλλη πλευρά. Τα πάντα βλέπουμε. Αυτό δεν τα έλεγε. Και τον έλεγα πέσω την offside. Η πιο έντονη στιγμή που έχω από αυτή την τετραετία, ναι. Τουλάχιστον αυτή τώρα μου έρχεται στο μυαλό, είναι όταν παίζαμε πρώτη χρονιά γάμα εθνική στην Ελευθερούπολη. Με τον Ορφέα, νομίζω, παίζαμε. Και, και έπρεπε να χάσει ο Πασεραϊκός να κερδίσουμε εμείς για να ανέβουμε και να τον περάσουμε στη βαθμολογία. Όχι, είχε τελειώσει η τελευταία αγωνιστική. Δεν είχε τελειώσει, κάτι περιμέναμε ακόμα. Πασεραϊκός στο εξαδρά μας. Περιμέναμε ακόμα, γι' αυτό σου λέω. Και είναι γύρω στο 88 και είμαστε στο 0-0 και βγαίνει η μπάλα. Πλάγιο, από τη δικιά μου την πλευρά που σκαθόμαστε να ρεπετήσουμε. Και τρέξει τη δόση. Και με κοιτάει ο Γκόλιας. Που αποβλήθηκε χθες. Δεν το κοιτάει. Άλλο αυτό. Λοιπόν, τον κοιτάω κι εγώ και δίνω. Θυμάμαι, ήταν ο Γιάννης ο Ζόλ στο στούντιο και του λέω: Γιάννη, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα. Λίγο, πάρε το λόγο για λίγα δευτερόλεπτα και αφήνω κάτω κινητά τετράδια και τέτοια. Τρέχω λίγο πιο εκεί σε ένα χωράφι που έχει δίπλα. Παίρνω την μπάλα και δίνω στον Γκόλια για να εκτελέσει το πλάγιο. Γιατί δεν είχαμε χρόνο και έπρεπε να βάλουμε γκολ. Που δεν βάλαμε. Τζάμπα ο κόπος. Το έχουμε κάνει κι άλλες φορές στον Πολυμπόη αυτή την τελευταία. Έκανες και αυτά. Ναι, τα κάναμε και αυτά. Κρύα βρύση. Κρύα βρύση που είχε 4 βαθμούς με 7 μποφόρ. Και ήμουν εγώ με ένα χοντρό. Ως όρθιο πάλι. Πάλι στο όρθιο, ρε παιδί μου. Τα χέρια μας να μην μπορούμε τώρα. Να τα έχουμε έξω, ρε παιδί μου, και να έχουν σκληρύνει όλα τα χέρια μου. Να έχουν αρχίσει να σκάνε. Και να στάσει από εδώ και από εδώ λίγο αίμα. Κλάιν τώρα, εντάξει, δεν θέλω να το τραυματοποιήσω. Κλάιν. Εντάξει, ρε παιδί μου. Επειδή κρατούσα το στυλό, να κάνω με το στυλό το χέρι μου έτσι και να μην το νιώθω. Και να το βαράω πάνω στο χέρι μου. Ωραία χρόνια. Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο. Αριδαία που οι παοξίδες που δεν ασχολούνταν, που ασχολιόντουσαν. Εν τω μεταξύ, έχουμε πάει στην Άρτα, έχουμε μιλήσει. Επειδή το ανέφερε, δεν το έλεγα. Αλλά έχουμε μπει με στην Άρτα και έχουμε μιλήσει τυχαία με 5 άτομα. Ναι. Και όλοι μας έχουν ρωτήσει από πού είστε.
Λέμε Θεσσαλονίκη. Πάω, okay. Λέει τι είστε, λέει. Αργιάννη, ήρθατε για το μάθη. Λέει μπράβο, λέει εμείς σε εσάς πάμε. Όχι τους άλλους, λέει. μου το είπανε και στο τέτοιο. Επειδή έχει πολλούς αεκτσίδες. Ναι. Στην Άρτα. Στην Άρτα, πάρα πολλούς. Γιατί με έχει Ολυμπιακούς. Και εμείς το ίδιο συναντήσαμε. Και λέγανε όλοι, έχετε τέτοιο φίλε. Αυτό δεν είχε παρατηρηθεί. Ευκαιρίες να κάνετε φίλους. Παρόλα αυτά τα πήγα στο περίπτωρο στην Άρτα μέσα. Ναι. Κάτσε τώρα το γύρισε στον πισεγί. Ναι. Για να πάρω τσιγάρα, είχε ρε φίλε απ' έξω φόρτσα. Όπα! Εντάξει, παντού έχει. Άρης είσαι, δεν είχε. Και στο Αγρίνιο. Καταγγελία. Καταγγελία. Και στο Αγρίνιο. Πολεμάνε, ρε φίλε. Ναι, όντως. Όντως. Καλά. Νικό, θες ένα blog να γράψεις στο ΠΑΟΚ για αυτές τις εμπειρίες σου. Όχι. Με τον Άρη στην Β' στη Γ' Εθνική. Όχι, όχι. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Στο Ρίτζεσι Καζίνο θα έχει και Κόνη Μεταξά και Εύα Γεωβανή και Ζωζεφίν με Λεπά. Μιλάμε για υπερπαραγωγή τώρα και οι τρεις. Ας το Λεπά. Αυτή είναι η κόρη του. Όχι, λάθος. Ναι, δυνατό. Ναι, η Κόνη Μεταξά είναι η κόρη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, η κόρη του. Η κόρη της Ζώζας. Η Ζωζεφίν. Βάλτε μαμά της. Βάλτε μαμά της. Η Ζωζεφίν έχει νομίζω ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, αν θυμάμαι. Όπα. Α, έλα. Βρήκαμε και τέτοιο. Το σπονσοράρω το μπλοκ του Παπαδόπουλου. Ποιος. Εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Στο ΠΑΟ 24 για τις όχι, στο Λαμπαοτάρι. Από μνημονεύματα της Β' Γ' Εθνικής. Εσείς γελάτε, κοροϊδεύετε, αλλά να ξέρετε το γεγονός ότι σε όλα αυτά τα παιχνίδια ο κόσμος του Άρη ήταν εκεί, δείχνει και το πόσο μεγάλο σύλλογο είναι ο Άρης. Γιατί στον τελικό του κυπέλου τώρα όλοι θέλουν να πάνε. Καλά, μωρή, όπως και στο δικό μου τον τελικό του κυπέλου, όπως και στο Μάντσεστερ, όπως και στη Μαδρίτη. Παίζαμε ξύλο για ένα εισιτήριο. Κοίτα, αυτό το πράγμα τώρα να έρχεται. Αυτός όμως που τρέχει στο σουφλί τελευταία αγωνιστική με την ομάδα να μην έχει ανέβει, πρόσεξε. Όχι με την ομάδα να. Όχι στο σουφλί. Στο σουφλί είχαμε ανέβει δεύτερη χρονιά που παίξαμε τελευταίο μάτς. Τη δεύτερη. Την πρώτη. Την πρώτη δεν είχε. Ήταν στα μέσα, μέσα τη σεζόν. Ήταν. Ναι, ωραία. Στο σουφλί. Σου πάει στο σουφλί ενώ έχει ανέβει λοιπόν από τη Γάμα στη Β'. Και πα στο σουφλί. Έχει γίνει γι' αυτό. Ή πα στο. Σε όλα αυτά τα χωριά. Στην Κρήτη δεν συζητάμε πουθενά. Καλά, ούτε εμεί πήγαμε. Πελοπόννησο. Δύο φορέ φέτο αυθημερών έχουμε πάει. Πελοπόννησο έχω πάει εγώ, ρε φίλε, φέτο. Αίγιο και Πάτρα. Μαζί πάει στο Αίγιο. Α, μαζί πήγαμε στο Αίγιο. Και στην Πάτρα πήγαμε χώρια. Α, Πάτρα, ωραίο παιχνίδι. Ωραίο ήταν. Ωραία ήταν η Πάτρα. Φιλόξενη πολύ. Δεν μπορώ να πω. Ε, τον Άρη, ρε. Γύρισε ο Άρης, φίλε. Άντε, επιτέλου. Ήρθαμε που λέει και ο Γαρυπίδης. Επιτέλου. Να δούμε ποιον θα πάρει. Και όφη ήρθε χθε με μια σφαγουά απίστευτη. Καλά. Ακόμα και στα διάφορα μάτια σφαγή. Αποβάλλει την αποβολή. Είδα την αποβολή, ρε φίλε. Την αποβολή τη βλέπεις. Όχι. Δεν υπάρχει, φίλε, η αποβολή. Η αποβολή πραγματικά. Δηλαδή, λες ότι ο διαιτητής κάτι υπάρχει. Βάλτε τη δέσμευση, μην την περιγράφω εγώ. Γίνεται ένα φάουλ πάνω στον Αμαραντίδη. Πάει ο παίκτης του Όφη και τον κάνει αυτό το πράγμα. Πώς μπαίνουν μπροστά, ρε παιδί μου, και τον βάζει το χέρι έτσι μπροστά. Και ο Αμαραντίδης τον κατεβάζει το χέρι του έτσι. Και πάει και του δίνει κίνδυνο στον Αμαραντίδη. Δεν υπάρχει αυτή η αποβολή. Και το πέναλτι που δίνει είναι επιθετικό φάουλ του τερματοφύλακα και δίνει πέναλτι αυτός. Και έχει βγάλει μια ανακοίνωση έπος ο Καραϊτζίδης που στο λέω τώρα Δημήτρη ναι. Νίκο Παπαδόπουλο και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Τις επόμενες μέρες αυτό που θα πει ο Καραϊτζίδης είναι ότι σκέφτομαι την αποχώρηση ισχύει. Από την Νίκο από το ποδόσφαιρο, από την Καλαμαριά κτλ. Και λογικά νομίζω ότι το καλοκαίρι θα το πει κιόλας το ποίημα. Έτσι, αλλιώς νομίζω ότι τι θα πει το ποίημα. Προπονητικά τον προπονητικά τον Καλαϊτζή τον έχει αφήσει λίγο πίσω στο ποδόσφαιρο. Θα αποχωρήσει. Θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο. Από την Καλαμαριά. Την αφήσει σύξυλη. Να βγει ο Ζιζού. Ήδη άρχισε να το ψιλολέει. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουμε ρόλο και τέτοια. Εδώ και δύο μήνες το λέω. Νίκο, τον Μπάουκ, πώς τον βλέπεις. Ορίστε. Τον Μπάουκ. Α, περίμενε. Έχει ένα θέμα, δεν μπορεί να υπολογίσει τους βαθμούς του γενικότερα. Αν αυτό το γκολ που βάζει το πρώτο. Ναι. Ξεκινήσει από φάουλ ανάποδα. Ποιο φάουλ? Αυτό που έχει κάνει ο Πέλκας. Στα στιγμιότυπα, έχω δει μόνο. Δεν είναι θα αυτό. Θα ουριάζεται 15 μέρες. Το δεύτερο είναι αυτό που ζητάνε φάουλ. Το πρώτο τι είναι? Το πρώτο είναι η κόντρα που πήγε στον Πρίγκιπ της μπάλα κατά λάθος. Μπορούν στην Όβα εκεί να δείχνουν στα στιγμιότυπα πρώτο, το πρώτο γκολ και δεύτερο το δεύτερο. Και τα δύο Πρίγκιπ θα βάλε. Α, γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Κανένα φάουλ δεν έγινε τώρα. Τι φάουλ και. 70-30 Παναθηναϊκού έπαιζε. Α! Ο διαιτητής από τη Λάρισα. Και ένα και δύο και τρία τα τέρματα στον σύλλογο μεγάλο. Τυχερός ήσουνα.
Ήταν κακός το πρώτο ημίχρονο, ήταν κακός. Χάθηκε το κέντρο, υπάρχει θέμα εκεί. Όποια ομάδα πιέζει και έχει καλούς αθλητές κτλ. Ορίστε. Ξύπναρε. Μέχρι και η Φόρτσα το γράφει. Όφη και Άρη στη Super League. Γιατί ο πρώτος είχε πρώτος Άρης, δεν κατάλαβα. Αλλά ξέχασα να έχετε καλές σχέσεις. Γιατί ρε, πώς είναι αυτό. Έχει φωτογραφία γκολ Σόουζα. Εμείς την έχουμε αυτή τη φωτογραφία που έχει Φόρτσα. Εκπληκτική φωτογραφία στείλτε στο Σόουζα, δες. Με τον γκολ του. Πολύ ωραία. Καταλάβαμε αν την έχουμε. Θα το όχι, τι που καταλάβαμε. Ωραίο πλασέ έκανε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα με Mr. Gold και σήμερα. Νίκο, θα μείνεις. Εσείς ό,τι θέλετε. Κάτσε ρε, Νίκο, πάπας. Να κάνεις το Μάριο. Όχι. Αυτό ήταν πάλι. Το παίρνω πίσω. Ο Μάριος, ο οποίος κέρδισε ο Ηρακλής. Αλλά δεν είναι εδώ. Που έπεσε ξύλο. Αίτητος Σπάτων Εθνικός. Ναι. Πολύ ξύλο έπεσε. Από εκεί είναι. Δεν σέματα. Πολύ το ξύλο, ωραία. Εκεί ποιος είναι τώρα φαβορί, Ηρακλής και ο Βόλος. Ναι, νομίζω ότι Ηρακλής τώρα με τη νίκη που έκανε. Αν και ο Τηλικράτης. Α, παίζει τώρα Ηρακλής Βόλος. Την Τετάρτη πώς παίζει. Ναι, όχι Τετάρτη, ναι. Τετάρτη έχει. Πέντε ώρα ή τέσσερις. Πέντε ώρα Τετάρτη. Τι. Χαράδες τον. Γέλα. Αφού Τετάρτη θα λείψω. Κανονικά όλα μπάω τάρι. Έχω δουλειά. Όλα μπάω Ηρακλής. Με Mr. Gold. Πρώτη ώρα. Εδώ στον Λίμπερο, αν είστε στο κέντρο, στις Οικές, στην Νεάπολη, Μπελόκηπους, Πολύχνη, Μετέωρα, 23-10-62-85-86. Και σήμερα και αύριο με Champions League και μεθαύριο με τη μεγάλη Liverpool, η οποία κινδυνεύει να χάσει το Champions League από την βαθμολογία στην Αγγλία. Και με Opticon Express για γυαλιά ηλίου, θα πάτε στο κέντρο Παύλου Μελά 11, 23-10-23-64-66. Στα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου 28 και Πολυτεχνείου 23 στην Ευκαρπία και Regina ή Δεξεσουάρ Μπάνιου ή Δραυλικά ή Regina Μπάνιου.gr για να δείτε όλο τον κατάλογο. Κουροπήλια είχες θες. Ναι, ναι. Συγγνώμη, τα γόνατά της τα βλέπεις εδώ, πόσο χάλια είναι. Δες. Φωτογραφία, Φόρτσα. Είναι η στάση που παίρνει. Χάλια. Άμα τη δεις έξω είναι καλή. Άμα τη δω έξω είναι καλή. Ναι. Την είδα σε ένα καφέ με το Θάνο μια μέρα. Στο Αγρίνιο. Μη γελάς. Με Θάνο ήταν και στο Βικελίδης με τον Αστέρα Τρίπολης. Εδώ είμαστε, Τρόικα. Σε λίγο θα είναι και πάλι μαζί μας ο Δημήτρης. Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη, με ένα τηλέφωνο στο χώρο σας 62 85 86. Μαζί μας και η Regina ήδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά ήδη. Μπορείτε να μπείτε στο site reginabanio.gr να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και να τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Επίσης, μαζί μας είναι σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής και ο Σουβλάκης με όλα τα είδη του στα κάρβουνα, όλα χειροποίητα, ριγανάτο λουκάνικο, πανσετούλα, μπιφτέκι χειροποίητο και φυσικά σουβλάκι. Σουβλάκης, όνομα και πράγμα λοιπόν. Χειροποίητα, επαναλαμβάνω τα πάντα όλα. 28 Οκτωβρίου 11 στην Ευκαρπία. Τηλεφωνάκι 688-552 για τις παραγγελίες σας. Να πούμε δύο πραγματάκια σε σχέση με τον Άρη. Στην ουσία, χθες ο Άρης, ακούω πολλούς να λένε ότι πέτυχε το αυτονόητο. Δεν πέτυχε το αυτονόητο. Γιατί και πέρσι αυτονόητο ήταν. Μπορεί και ο κόσμος του Άρη να τσατίζεται μερικές φορές όταν βλέπει, ας πούμε, είτε τους παίκτες να πανηγυρίζουν, είτε γενικότερα να υπάρχει μια ικανοποίηση για το γεγονός της επιστροφής. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι επειδή σίγουρα είναι ένα άλλο μέγεθος η ομάδα, θα πρέπει να μειώσουμε την επιτυχία αυτών των παιδιών, γιατί πέτυχαν το στόχο τους. Σίγουρα δεν είναι επιτυχία για την ιστορία του συλλόγου. Σίγουρα δεν είναι κάτι άξιο αναφοράς για την ιστορία του συλλόγου. Από εκεί και έπειτα όμως ο Άρης πέτυχε το στόχο του και πρέπει τώρα με οδηγό και αυτόν τον τρόπο λειτουργίας τον φετινό να πάει και να οργανωθεί στη Super League. Γιατί αν απλά ο Άρης ήρθε ή φωνάζουμε ερχόμαστε ή οτιδήποτε άλλο, δεν κάνει τίποτα. Ο Άρης είναι πάρα πολύ πίσω σε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτή η τετραετία του έχει αφήσει σημάδια. Αυτή η τετραετία τον έχει αποδυναμώσει. Σίγουρα ο κόσμος του θα επιστρέψει και θα επιστρέψει πολύ πιο μαζικά στο γήπεδο. Σίγουρα τα οικονομικά δεδομένα θα διαφοροποιηθούν. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη δίψα
και διάθεση και όρεξη. Αλλά πρέπει να υπάρξει και οργάνωση. Πρέπει να υπάρξει στελέχωση. Πρέπει να υπάρξει σωστή επιλογή προπονητή. Πρέπει να υπάρξει, να υπάρξουν σωστές επιλογές παικτών. Πρέπει να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα οι άνθρωποι του Άρη. Και είναι ανοργάνωτος τελείως ο Άρης. Ο Άρης είναι σε όλα του τα επίπεδα ακριβώς όπως είναι η εικόνα του γηπέδου του. Με τρύπες σε διάφορα σημεία, με έλλειψη κορταριού, χωρίς τουρνικέ, χωρίς να είναι βαμμένο το γήπεδο, χωρίς να υπάρχουν plexiglass. Αλλά όλα αυτά τα επισημαίνουμε τώρα για να γίνουν. Γιατί αν θέσει σωστές βάσεις ο Άρης, με την δυναμική του, και βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ, διάβαζα τη Φόρτσα τώρα. Βέβαια. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, έχει κάνει ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος μου, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης. Με τον Βαγγέλη ξέρεις ότι ήμασταν μαζί στην αθλητική. Mm-hmm. Γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια και είναι από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο. Έχετε και τέτοια παιδιά στη Φόρτσα, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ότι έχετε και καλούς συναδέλφους. Με τον Τσατσαρό από κάτω. Δεν είναι τώρα αυτός εδώ συνάδελφος, εδώ φάτσα. Δεν θε φάτσα εδώ τώρα Τσατσαρό. Και Γιαννούλη από δίπλα. Ενώ, ο Κώστας μια χαρά, ωραίο γυαλί. Κανονικός, να μας βγει τέτοιο. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν και να το σχολιάσουμε αν θέλουν και οι φίλοι. Ο Άρης λοιπόν έχει ένα μέσο όρο στην Β' Εθνική εισιτηρίων, παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημες μετρήσεις, το λέμε τώρα με βάση τα εισιτήρια που δηλώνει ο Άρης. Κοντά στα 6 με 7.000 εισιτήρια. Και υπάρχουν παιχνίδια στα οποία είχε 14-15.000 κόσμο και 16 και 17 και 18 παιχνίδια. Με Όφη, Δόξα Δράμας και Τρίκαλα. Και υπάρχουν και παιχνίδια, όπως με τη Λάρισα προχθές που είχε 3.000 κόσμο. Γι' αυτό πέφτει και ο μέσος όρος του. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι ο Ατρόμητος, η ομάδα η οποία όλοι θαυμάσαμε φέτος, ξέρουμε, ξέρεις τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, έχει μέσο όρο εισιτηρίων 914. Δεν έχει κόσμο Ατρόμητος γενικά. Ναι. Δεν έχει. Ωραία. Πάω στον Αστέρα Τρυπόλεως. Τα βάνη έπιασε φέτος και δεν. Αυτό σου λέω. Πάω στον Αστέρα Τρυπόλεως, ο οποίος πάει να βγει Ευρώπη κι αυτός, έχει 1882. Και αυτά τα 1882, προσέξτε. Έχουν γίνει γιατί στο μάτς με τον Ολυμπιακό είχε 4.000 Ολυμπιακούς. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Α, είχε με τα διαρκές με τον ΠΑΟΚ, δεν είχε. Με τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ είχε επίσης πάρα πολύ κόσμο, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το ποδόσφαιρό μας. Πλατανιάς, Πανιώνιος, ο Αιώνιος, ο ιστορικός και ξέρω εγώ. 1796 με την ομάδα τους να παίζει στην Ευρώπη φέτος. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και από την άλλη υπάρχουν ομάδες όπως τον Άρη που είναι εκτός τα προηγούμενα χρόνια, εκεί θα αναζητήσει η κάθε Νόβα, η κάθε πολιτεία και η ΕΠΟ τις αιτίες για τα άδεια γήπεδα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει φεύγει ο κόσμος από τα γήπεδα. Είχε μήπως 4.000 ο Πανιώνιος και γίναν 1.700. Είχε 5.000 ο Ατρόμητος και γίναν 1.000. Τότε θα πας να ζητήσεις αιτίες που φεύγω από το γήπεδο. Γιατί ο ΠΑΟΚΣΙΣ πάει. Όταν τον αφήνουν. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Σας ακούω πάρα πολλές φορές, το λέτε όλοι. Πέρσι ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και ΑΕΚ με 3. Κάτσε. Ο ΠΑΟΚ ήταν υπότροπος και διπλασιάστηκε η ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρηθήκατε. Απλά. Για επεισόδιες άλλους χώρους. Ρε Σιμίτρη, μην επεξηγείς την απόφαση. Τι είναι το γεγονός, φίλε, μετράει. Το γεγονός είναι ότι διπλασιάστηκε και 10 παιχνίδια χωρίς κόσμο. Αυτό είναι το γεγονός. Και τι να κάνω εγώ που μπήκες μέσα και σφαζόσουν να. Και θα ήταν κανονικά έπρεπε να πεις 3 χρόνια χωρίς κόσμο με αυτά που έγιναν στο Βόλο. Τα νούμερα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Γιατί και η ΑΕΚ είχε τιμωρία και ο Ολυμπιακός είχε τιμωρίες. Και ο ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα ήταν πολύ ανταγωνιστικό μέχρι ενός σημείου. Και σου θυμίζω ότι και σε αυτό το πρωτοπόρο είναι ο Άρης. 9 αγωνιστικές. Χωρίς κόσμο. ΠΑΟΚ, σου λέω. Έφτασε ο ΠΑΟΚ τέτοιο. Εγώ την έφαγα τις 9 με τη μία. Τέλος πάντων, δεν είναι το ζητούμενο να μου αυτό. Το θέμα είναι. Τα εισιτήρια, ο κόσμος, η παρουσία του κόσμου, τα γεμάτα γήπεδα. Γεμάτο δεν μπορεί να κάνει γήπεδο. Πώς δεν μπορεί να είναι. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Γιατί δεν μπορεί να το Βικελίδης γεμάτο. Πού μου έρθαμε, το Άρης στο Άρης Πανιώνιος και στο Άρης Όφη. Ήταν στο Άρης Δοξαδράμας και στο Άρης Όφη ήταν, ναι. Έκαλα. Τι έκαλα. Του χρόνου δεν θα είναι στο Άρης Όφη. Θα είναι στο Άρης ΠΑΟΚ. Θα είναι στο Άρης ΠΑΟΚ, θα είναι στο Άρης Ολυμπιακός, θα είναι στο Άρης Παναθηναϊκός, θα είναι στο Άρης ΑΕΚ. Και αν ο Άρης πάει καλά, φίλε, θα έχει ένα μέσο όρο. Κοίταξε, συγγνώμη. Άμα είναι 12ος. Δεν θα είναι 12ος. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Ο Άρης, λοιπόν, όταν λες που ήταν 12ος, την πρώτη χρονιά που κινδύνευε να πέσει,
ήταν τέταρτος στα εισιτήρια, με μέσο όρο, χωρίς τα διαρκείας, 9.000 εισιτήρια, 8.991. Χωρίς τα διαρκείας. Με τα διαρκείας έφτανε στα 13.000-14.000. Τώρα τι ζητάμε, να μας πει ότι ο Άρης έχει πιο πολύ κόσμο τον Ατρόμητο? Αυτό δεν θα μας πεις? Όχι. Δεν το ξέρουμε. Όχι. Ότι το γεγονός ότι ο Άρης ήταν απόνα από το πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα τεράστιο μειονέκτημα και για σένα. Γιατί? Εμπορικά, από άψη ενδιαφέροντος και από πολλά άλλα. Και μην το κοιτάς φέτος που επειδή πήγαινες στο τέλος να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, είχε το ενδιαφέρον ο κόσμος σου. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις με τον Πλατανιά, την Κέρκυρα, το Μπανιόνιο. Εκτός αν ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Εντάξει, άμα ενδιαφέρει μόνο η νίκη, παίζα με αυτούς. Λοιπόν, πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Γιώργος Κουρής. Μια εποχή ολόκληρη για τον τύπο. Κυρίως με την εφημερίδα Αυριανή, αλλά και με όλα τα δημιουργήματά του. Διαβάζω εδώ ότι ο Κουρής ίδρυσε το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ήταν μέτοχος μαζί. Α, μάλιστα. Ναι. Σε ηλικία λοιπόν 81 ετών. Και στην αθλητική που μνημόνευσα πριν, με το 40 Πανταζή, ναι, ήταν ναι, μαζί οι Αυριανοί τότε. Και εδώ εκεί τυπώνονταν οι Αυριανοί, θυμάμαι. Σωστό. Στην Κεφαλονιά βεβαίως, η κηδεία. Το ευχαριστώ του Ηρακλή στο Τηλικράτη. Αν διαβάσουμε τι λέει η διοίκηση του Ηρακλή, το ΔΟΥΣΟΥ του ποδοσφαιρικού τμήματος, εκφράζοντας το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή, νιώθουν ανάγκη να ευχαριστήσει τη διοίκηση, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους του Τηλικράτη για την υποδειγματική φιλοξενία τους. Οι προσπάθειες να βοηθήσουν σε δύσκολες συνθήκες όλους τους ταξίδιους στη Λευκάδα ήταν εξαιρετική. Η συμπεριφορά τους αποτελεί τιμή για το πολύπαθο ποδόσφαιρο και το μόνο που μπορούμε να τους υποσχεθούμε είναι ότι θα ανταποδώσουμε τη φιλοξενία. Μπράβο. Εκφράζει επίσης τις ευχαριστήσεις προς την αστυνομική δέση Λευκάδας για την άψογη συμπεριφορά της που δείχνει πως θα έπρεπε να είναι η στάση της αστυνομίας σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τέλος, δεν υπάρχουν λόγια να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλους όσους ταξίδευαν στη Λευκάδα. Έβαψαν και ανώλευκο ένα ακόμα γήπεδο και με την άψογη συμπεριφορά τους έδειξαν τι σημαίνει αγάπη για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής κρίθηκε στο τέλος, Στο 84 και στο 90, ναι. Μεγάλη νίκη. Δύο ωραία γκολ. Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή. Που... Εντάξει, νίκη που έπρεπε να γίνει για τον Ηρακλή, γιατί ο Τηλικράτης είναι η πιο αδύναμη από τις τέσσερις ομάδες. Μια απώλεια βαθμών εκεί θα τον έβαζε σε μπελάδες, θεωρητικά. Αλλά η νίκη που πέτυχε νομίζω ότι πιστοποιεί ότι ο Ηρακλής είναι έτοιμος να επιστρέψει. Το ζήτημα για τον Ηρακλή νομίζω δεν είναι αν θα ανέβει ή όχι. Νομίζω ότι τώρα αυτό είναι, θα τα καταφέρει. Δύο ανεβαίνουν. Δύο. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Τι γίνεται με το θέμα των χρεών, αυτό το 50% κτλ. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μιλάμε για την Ελλάδα, δεν πρέπει να κάνεις καμία πρόβλεψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ απλά θα κρατήσω, επειδή ακούω αρκετούς που το αντιμετωπίζουμε χαλαρότητα το θέμα, ή τέλος πάντων προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, την τοποθέτηση που έκανε δημόσια ο Αλέξο Αδαμίδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο νομικό επιτελείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Άρα έχει πρόσβαση και στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την επόμενη μέρα ομάδων, που είπε ηρεμήστε, μην τρελαίνετε τον κόσμο και μην δημιουργείτε προσδοκίες που μπορεί να μην γίνουν πραγματικότητα. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο και προφανώς, επειδή τον ξέρω τον Αλέξη, προφανώς υπάρχει κάποιο σχέδιο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τι δεν θα υπάρχει? Επειδή έλεγες εσύ 5 μήνες ότι δεν ανεβαίνει ο Ηρακλής. Δεν είπα δεν ανεβαίνει, είπα ότι ανεβαίνει με τα χρέη. Θα μας το πούνε το σχέδιο? Ανεβαίνει με τα χρέη και θα ανέβει με το 50% των χρεών προς τους παίκτες. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό υπάρχει κανονισμός, δεν μπορεί να αλλάξει το συγκεκριμένο γιατί είναι ΕΠΟ. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει, που αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει ακόμα, παρόλο που είδα διάφορα δημοσιεύματα ότι είναι καθαρός από το ΙΚΑ και την εφορία κτλ., δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να ισχύσει όμως. Αλλά θα ανέβει με το 50% των χρεών προς παίκτες. Το 50% των χρεών προς παίκτες, βέβαια δεν το λέει κανένας, να το ξέρουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά τελειώσει αγωνιστικά. Στην πρώτη κατηγορία η Λίγκα έχει μια βαθμολογία η οποία δεν υπολογίζει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτό είναι. Ναι, έχουν όλοι 29 μάτς και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έχει 28. Γιατί δεν το υπολογίζει? Γιατί δεν έχει τελεσιδική σε τρίτο βαθμό. Στο διαιτητικό. Ναι.
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ από 64. Εδώ έχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι, αφού έχει κερδίσει στο μεταξύ. Ναι. Αυτοί είναι οι βαθμοί που έχουν κερδίσει στο γήπεδο χωρίς το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, αλλά με τον ΠΑΟΚ να μην έχει παίξει και με τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι και αυτή η απώλεια. Πώς δεν έχει παίξει? Αφού δεν το. Έχει τελειώσει. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Αφού το πήρε. Δεν έπαιξε. Τι να πω, εγώ δεν έπαιξα με τον Αστέρα Τρίπολης αφού πήγε στο δικαστήριο. Σάλλη κατηγορία είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Τι? Σάλλη κατηγορία είναι. Όταν έπαιξα και με μηδένισε, ρε φίλε. Να πω δεν έπαιξα. Αφού δεν έπαιξε. Το διέκοψε το μάτς και το είχα στα χαρτιά. Μην υπολογίζει το μάτς. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ μετρούσε τον γκολ του Βαρέλα, θα ήταν τώρα 67-64. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Και χωρίς τον Ολυμπιακό. Αν μετρούσε τον γκολ του Βαρέλα, η ΑΕΚ θα κέρδιζε χθες. Που θα κατακυρωθεί το μάτς στην ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, θα πάει 67 η ΑΕΚ, 61 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. 67-61 είναι, ναι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Α, θα κέρδιζε η ΑΕΚ χθες, άμα ήταν του Βαρέλα. Καλά. Εντάξει. Εσύ, αν ήθελες το μάτς αντίστοιχα και τα λοιπά, το ίδιο θα πήγαινες. Φυσιολογικό είναι. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει παντού. Με μείον τρεις, με μείον αυτά, με μηδενισμούς και τα λοιπά, πάει και κερδίζει παντού. Στην Τρίπολη δεν κέρδισε. Στην Τρίπολη δεν κέρδισε. Κατά άλλο όμως, πέτυχε και μια νίκη ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Τι παίρνει στο Ζεφκοβίτς, ισχύει αυτό? Πιθανό. Τον είδε στην καταπληκτική εμφάνιση που έκανε στο πρώτο μεταξύ παιχνίδι και δεν τον πάρει? Όχι. Έκανε εδώ και δύο χρόνια. Τι να κάνει, να έχει 9 τερματοφυλάκες, 12, 14. Θα φύγουν δύο. Ποιοι? Ο Γλύκος μπορεί να παίξει κάτω τα δοκάρια μου τη μία σεζόν. 100%. Ωραία, θα φύγει σίγουρα. Ωραία, η τερματοφυλακάρα την Αργεντινή, ο κορυφαίος γκολκίπερ όλων, το παλικάρι. Ένα 400. Το ωραίο να πάρεις. Και έδωσε ένα 400. Θρίαμβος. Τι ωραίες επιλογές αυτές, ρε φίλε. Επιλογές που όταν υπάρχει αγωνιστική επιτυχία, καλύπτει αυτές τις τραγικές αποτυχίες. Υπάρχει. Και το ωραίο, ποιος κάποιος, τι καλύφθηκε. Ή με το Λεβέκ. Τι καλύφθηκε. Ή με τους άλλους που παίρνουν 600 και 800 χιλιάρικα. Αυτό σου λέω. Έχεις όμως κάποιον ο οποίος επειδή τα χώνει αυτός ο κάποιος. Οι επιλογές σου είναι χειρότερες από ό,τι ήταν επί Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης γιατί έκανε κάποιες επιλογές? Τι? Ο Ζαγοράκης με λίγα λεφτά και ένα μαδάρα. Όχι, δεν έκανε με λίγα λεφτά. Ο Ζαγοράκης είχε άλλα. Σε σχέση με τα τωρινά που ξοδεύω, τι ήταν? Κάτσε, ρε φίλε. Φυσικά, ναι, γιατί ο Ζαγοράκης δεν είχε αυτά τα λεφτά. Φυσιολογικό είναι αυτό το πράγμα. Με λίγα λεφτά σε σχέση και με τους άλλους. Πολύ λιγότερα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και ήταν ανταγωνιστικός. Από τον Παναθηναϊκό. Τι έχω, μαζί με τον Άρη ήσουν. Ανταγωνιστικός ήταν. Εντάξει. Και ο Άρης με τα μισά λεφτά από το Ζαγοράκη ήταν μαζί. Δύσκολα. Τι μαζί ήταν. Το 10 που ήταν μαζί, ρε. Μαζί ήταν το 10. Σωστά. Την προηγούμενη χρονιά σε πέρασα, ήσουν ένα το σχημό. Ούτε τρίτος. Το 9 πέρασε. Πότε πέρασα, το 8. Το 9 τερμάτισε δεύτερη κανονική περίοδο. Το 7 πέρασα, πότε πέρασα. Το 7 ο Πάουκ είχε. Το Ζαγοράκι. Να μην πω ποιον είχε. Το Σάντος είχε προπονητή. Τις Αρδέλες. Αυτούς. Και εκείνη είχε χατρίκο Σταυρίδης σε εκείνο το μάτσο που έκανε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Να επιστρέψουμε και με ανοιχτές γραμμές. Μπράβο λοιπόν στον Ηρακλή. Μπράβο, πες και ένα μπράβο στον Άρη που επιστρέφει. Και στον Όφη. Μέχρι και ο Κισαμικός έβγαλε ανακοίνωση. Τι θα βγάλει εσύ? Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί πάει Άρης. Πάει Άρης και πάει Όφη. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν βγαίνει. Δεν νομίζω. Για ομάδες από τη Θεσσαλονίκη δεν βγάζουμε ανακοινώσεις. Αλλά για τον Ηρακλή. Να συγχαρείς για την νίκη. Αφού δεν τα θες συγχαρητήρια, τι παλεύεις τώρα? Θέλω τι... να κάνω θέμα. Ήρωε τέτοιο, πώς να το πω, υποκριτές και τέτοια. Λοιπόν. Ο 779 λέει Μανούχο και. Α, το πέναλτι που το δίνει στον Άρη το δίνει. Το βλέπει στο τρίτο λεπτό. Το είδε, Χρήστο? Φίλε, κλωτσιά κανονική. Τσιμπάει την μπάλα ο Σόζα και το ρίχνει κλωτσιά κανονική. Ποτέ. Μανούχο και Ρατσιάτο με Όφη από Εψάργους θα του ξαναβρούμε όπω Τζίλο πέρσι στο Αιγίνιο του χάρισε τρεις αποβολές και άλλου από πέρσι που αναβάθμισαν κάρι SOS. Κανένα αυτονόητο δεν υπάρχει, όπως λένε πολλοί οπαδοί μας. Όπως πλέον απαιτούμε ο Κάρι να ξανακάνει δυνατό Άρη, πρέπει και ο κόσμος να ξαναβάλει τα δυνατά του. Λέω φίλος 779. Ο Καρυπίδης, ε. Ναι. Να κάνει δυνατό τον Άρη. Βέβαια. Ναι. Με σωστές επιλογές. Ο Καρυπίδης, αν Δημήτρη μου. Ομάδα πίσω του φτιάξει. Αν Δημήτρη μου, ο Καρυπίδης. Είναι πότε, είναι τρίτο χρόνο στον Άρη. Έτσι. Εγώ σου λέω ότι έχει βάλει, όχι τα 5 που λέει αυτός, 3 εκατομμύρια. Αν αυτό το 1 εκατομμύριο που βάζει το χρόνο
αποδεδειγμένα με βάση αδειοδοτήσεις και τέτοια. Όχι λόγια του αέρα. Έτσι. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κανονικά. Αν το ένα λοιπόν εκατομμύριο που έβαζε κάθε χρόνο το βάλει στον Άρη του χρόνου, με τα έσοδα που έχει ο Άρης δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Να βάζει ένα εκατομμύριο. Με χρηστή διαχείριση, όχι να κάνει παίκτες. Μέσα στο γήπεδο δεν έχει πρόβλημα. 708. Εννοώ οικονομικό, ρε φίλε. Οικονομικό είμαι μια πολύ καλή, αξιοπρεπέστατη ομάδα. Με παίκτες των 200.000. Όχι των 800, των 200. Όταν ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανιώνης έχουν τον 80 και τον 100. Και για να πάρεις 150 πρέπει να είσαι ο Super Wow. Με παίκτες λοιπόν των 200.000, φυσικά θα έχεις και τον 80 χημεία, και τον 100. Χημεία θέλει. Ναι, θέλει. Εγώ σου λέω τώρα για να έχεις δεν μια... Δεν νομίζω ότι το έχει αυτός. Ποιο? Ο Καρυπίδης να κάνει ομάδα. Ποιο το κάνει ο Καρυπίδης στην ομάδα? Ο Πορτογάλος που θα έρθει θα την κάνει. Προπονητής. Ναι. Ο Πορτογάλος προπονητής. Ναι. Θες και τεχνικό διευθυντή? Και εγώ θέλω τεχνικό διευθυντή, μάλλον, αλλά δεν προσανατολίζεις στο να πάρει τεχνικό διευθυντή. Και θα έρθει ένας Πορτογάλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα να κάνει ομάδα? Ναι. Γιατί? Δεν είναι εύκολο. Ο Αυστριακός που ο ήρθε δηλαδή είναι, στο... το έκανε ένα στους 10 είναι. Γιατί, και, γιατί ο Όγιος δεν το έκανε? Δεν ήταν ο Όγιος μόνος του, ο Όγιος έκανε ομάδα. Ο Όγιος με είχε ποιον? Και άλλους. Με ποιον? Είχε. Με τον Γιάννη Κόντι. Με αυτόν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, γρήγορα στο δεύτερο. Θρίαμβος του ΠΑΟΚ. Τεράστια νίκη του Άρη. Τεράστια. Για τον Ηρακλή τι να πούμε? Τι τεράστια. Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι και ο πιο... Πολύ σημαντική. Ναι, και ακόμα παραπάνω. Για τον Ηρακλή. Να δω τι θα πείτε τώρα στις γραμμές. Να δω. 23-10-287-888. Για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε ποδοσφαιρικά, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να παίζει Βόλιο ΠΑΟΚ σήμερα με τη Σύρο, τρίτο παιχνίδι. Τι άλλο έχει? Η Φουκαριάρα, η Νάπολη πάλι. Τι... Αυτή είναι ο ΠΑΟΚ της Ιταλίας, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ βαθμολογικά το παίρνει. Αυτή στο 88, αυτό που ζουν με τη Γιουβέντους, είναι αδιανόητο. Και το έχει όλοι οι φίλοι όταν θα κερδίσει η Νάπολη τη Φιωρεντίνα. Για το τρίμπαλο. Πάρ' το τρίμπαλο. Ότι η Φιωρεντίνα, η Αντιγιούβε και αυτά και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο έτσι. Παντού. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, μηνύματα. Δεν έφαγε 9 με τη μία ο Άρης. 6 συν 3 ήταν, θυμάται ο φίλος εδώ. Σωστά. Οι 7 αγωνιστικές του ΠΑΟΚ είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Ο ΠΑΟΚ για το τελικό τιμωρήθηκε με διπλάσια ποινή, ελέω ψευδής έκθεσης του παρατηρητή. Καλά. Επεισόδια εντός αγωνιστικού χώρου έγιναν 3 ώρες πριν την έναρξη. Τι λες, ο Κουρίς... ρε φίλε, σκοτώνοντας τη γέφυρα, τι θέλεις να φας, μια αγωνιστική? 6 συν 3 που λέει, τις 9 τις έκτισε, τις έκανε ο Άρης σερί. 9 σερί. 6 συν 3 μαζί. 6 για το 1 και άλλες 3 από μαζί πήγε. Τις πρώτες 9 αγωνιστικές ήμουν χωρίς κόσμο. Ο Κουρίς ήταν ιδιοκτήτης του Ράδου Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε κόσμο. Γραμμές. Πάμε σε και τα μηνύματα σε λίγο. Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Και μάλιστα είχα φάει και μια δέκατη. Γιατί λέει είχε ακούσει ένα τον Μπέο να τον βρίζουν σε φιλικό με τη Σαλαμίνα. Και πήγε ένα κουμπάς και είπε: ναι, τον άκουσα να βρίζουν τον Μπέο. Και είπα μια αγωνιστική γι' αυτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Πού είναι το φίλο μας, τον διώξατε? Επιτέλους. Απολύθηκε. Επιτέλους. Επιτέλους. Λοιπόν, εγώ τι να πω, του Άρη είμαι. Καταρχήν να εξιάσω την ποιότητα του Δημήτρη Χρύσανθε. Ποια ποιότητα? Δεν ξεκινάς καλά. Δεν ξεκινάς καλά. Ποια ποιότητα? Ποιότητα. Την ποιότητα εν συγκρίση με τους άλλους ραδιοφωνικούς που κάνουν εκπομπές του ΠΑΟ. Α, μάλιστα, ναι. Σε σχέση με τους άλλους, είσαι, ναι. Είσαι λίγο άγριος εσύ, έχουμε ξαναμιλήσει. Λίγο όμως. Κάποιες φορές είσαι λίγο άγριος, αλλά είσαι πολύ ενημερωμένος και αυτό είναι το θετικό για μας. Καλό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πραγματικά να πω για την αποβολή της Καλαμαριάς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι, όντως. Ούτε μυβρί. Δεν υπάρχει. Μα αυτό είναι σκά. Αυτός πρέπει να τον διώξουν εντελώς. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει κάτι αυτός άλλο. Αυτός ποιος είναι ο Βρέσκας. Ήταν σε ένα παιχνίδι του Ηρακλή που είχε γίνει χαμός. Όχι, μα δεν είναι ούτε κίτρινη κάρτα. Βάλτε λίγο να το δεις. Δεν υπάρχει αυτό. Τι να βάλω, μωρή. Και τι κερδίζει δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν το βλέπουμε εμείς. Και τι κερδίζουν, κερδίζει το μάτς χθες, ο Όφη, κερδίζει το μάτς χθες και βγαίνει πρώτος, φίλε. Αλλά κερδίζει το μάτς χθες. Καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τη συντροφιά που έχουμε. Πες μας λίγο, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και, ποιον πιστεύεις να σου κάνει ομάδα του χρόνου? Πώς πιστεύεις ότι θα κάνεις ομάδα του χρόνου? Το ποδόσφαιρο είμαι από ένα ποδοσφαιρικό χωριό,
με πολλούς φίλους του Χρήστανθου εκεί. Πού? Χατζη Νικολάου, Πασχαλίτη, Τσέλιος, Κυλιάδης, έχουμε ξαναμιλήσει. Στα σέρα, λοιπόν, εντάξει, και έχω γνώμη για το ποδόσφαιρο, γιατί έπαιζα μέχρι τα 53, έχω παρακολουθήσει μάτσα. Τώρα δεν κάθομαι να δω πάρα πολύ παιχνίδια έτσι, να τα αναλύσω ποδοσφαιρικά, γιατί βαρέθηκα, ας πούμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι για να έχεις ομάδα καλή στην Α' Εθνική πρέπει να έχεις νοικοκυριό. Αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Νοικοκυριό και έναν προπονητή που να ξέρει την κατηγορία. Και φίλους. Και παίχτες που να ετοιμάνε τις φανέλες. Πρωτίστως. Στην Α' Εθνική μετά... το πιο σημαντικό είναι να έχεις άλλα πράγματα. Και ναι, και μετά όλα αυτά. Okay. Και αυτά, και αυτά, και αυτά. Ναι. Έγινε, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια, γεια. Τι εικόνα αυτή, που το από τον πόλεμο είναι το πλάνο. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τώρα πέρασα από το κομμωτήριο της Βέτα, ήταν ο Πόμολος, εκεί κουρευότανε. Δεν είναι σωστό να μιλάς εν διαπουσία του. Δείχνει την κόκκινη. Έκανε αντάβγες. Έκανε. Αντάβγες. Εγώ αυτό που ρώτησες, Μίτσο, θα απαντήσω με ένα πράγμα, σου με. Όσους καλούς μάγειρες και αν έχεις, άμα δεν υπάρχει ο ΣΕΒ, δουλειά δεν γίνεται. Ναι, πες πρακτικά ρε παιδί μου, πώς περιμένεις να κάνεις ομάδα, ποιος θα την κάνει? Θα σε πω εγώ την πρώτη αγωνιστική του χρόνου πώς κάνω ομάδα. Τι μέχρι την πρώτη αγωνιστική, τι... Καταρχήν εγώ είμαι της άποψης πάντα, καλύτερα να δώσεις 10 φράγκα παραπάνω στον προπονητή. Γιατί αυτός θα κάνει την στο ομάδα. Στον ξένο που θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εγώ είμαι κολλημένος με έναν μόνο. Το ποιον? Ξέρει ο Χρήστατος. Ποιον? Ξέρει ποιος είναι. Τον Κούπερ. Τον ακούω πολλά παιδιά. Κάτσε ρε φίλε, ποιος Κούπερ? Αυτή είναι υποβολή. Μουντιάλ παίζει ο Κούπερ. Εντάξει ρε φίλε, τελειώνει το Μουντιάλ. Κόκκινη κάρτα για αυτό. Έλα δώσε την ομάδα και τελείωσε. Και αυτό ναι, το βράδυ. Και θα έρθει αυτός. Περίμενε, σχολίασε τώρα την κόκκινη κάρτα. Σχολίασε. Σχολίας αυτή την κόκκινη, αν τη δώσει σε ΠΑΟΚ, τι θα γίνει? Δεν διαμαρτύρεται, μου κάνει ότι διαμαρτύρεται. Μήπως τον έβρισε, του πει τίποτα. Τίποτα δεν κάνει. Δες την κόκκινη κάρτα που δίνει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Ρε φίλε, αισθηκτοδός θα έκανε κάτι. Δεν λέει μα τίποτα. Έχει αυτός. Κολλήσει, τι να κάνει, ξαναρχίσει ποιος είναι αυτός. Να... Για να μου πεις, θα έλεγε κάτι αυτός, ξέρει ποιος είναι αυτός. Και μετά μπήκε μέσα ο παράγοντας. Εντάξει, και τι σχέση έχει αυτό. Της Βέρειας και μας είπε ότι. Έπρεπε να χάσουμε με... Δεν είπε κουβέντα ο παίχτης 3... που έχει 200 σφιγμούς. Έπρεπε 0. Να ασκίζει τα ρούχα του. Κάτι έχει κάνει. Μετά ο χαμός. Μετά το μιλήσει ο ακροατής, κύριε ναι. Τσαλτίδη. Όχι, λέω για τον Αμαρατίδη. Ήταν αυτός που είχε κάνει την καταγγελία. Και μετά... εντάξει. Έλα, πες. Εμένα με ενδιαφέρει που ανέβηκα. Τώρα ας το πάρουν αυτού οι ασγού πρώτοι και ας πανηγυρίσουν και το πρωτάθλημα. Τι προπονητή θες? Του είπα ρε φίλε τι θέλω. Ναι, πρόσεχε λίγο. Το Γρηγορίου. Ο Κούπερ το ακούω από πάρα πολλούς και θα ήταν βέβαια το ιδανικό να ξαναέρθει ο Μίστερ πίσω στην Ελλάδα. Αλλά ο Κούπερ, παιδιά, έχει Μουντιάλ φέτος. Πότε θα έρθει ναι. Στον Άρη, τον Αύγουστο? Εγώ σε λέω τι στυλ προπονητή θέλω. Α, το στυλ, όχι το. Γιατί πολλούς ακούω ναι. Που λένε τον Κούπερ. Επίσης ο Κούπερ έχει ένα budget, ένα κασέ, το οποίο. Άντε να μας κάνει χάρη, να μας κάνει χάρη και πάλι. Να έρθει στο μισό χαρτί. Να μας κάνει χάρη, γιατί παίρνει 1 εκατομμύριο. Εσύ πες ότι θα έρθει ο Κούπερ. Ο Κούπερ θα σου κάνει ομάδα, θα σου φτιάξει το ρόστερ. Ο Κούπερ μετά θα θέλει καμιά δεκαριά χαρτιά για να κάνει ομάδα. Γιατί το budget που είχε τότε ήταν 10-12 εκατομμύρια. Ωραία, συγγνώμη να σου πω κάτι. Εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε και τι θα κάνουμε. Πρέπει να κοιτάς ψηλά για να μην βρεθείς χαμηλά. Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν κοιτάς παραπάνω ψηλά από ό,τι μπορείς, θα ξαναβρεθείς χαμηλά. Ναι, yeah, σίγουρα, εντάξει. Άμα κάνουμε πάλι 800 χιλιάρικα συμβόλαια και 700 και 600. Όχι, αυτά πέρα. Πώς θα. Κάτσε μισό λεπτό. Εσείς πώς νομίζεις θα έρθει ο Κούπερ? Θα έρθει ο Κούπερ με συμβόλαια των 150.000 τους παίκτες? Ναι, Χρήστα, μην ξεχνάς, επειδή είσαι και στα πράγματα, γίνει και ο Δημήτρης. Εκείνα όλα τα παχυλάκια στην Ευρώπη, αυτά βλέπεις ότι πάνε. Δεν υπάρχουν. Όχι, τώρα. Όχι, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν. Εντάξει, εκεί βρήκαν την αγελάδα και βγάζουν το γάλα τώρα. 600 γιάρικα ο Κάνιας. Και σάμποσε, εγώ να σου πω και κάτι τώρα εδώ που τα λέμε. Αφιβάλλω κι αν είναι αληθινά όλα αυτά τα ποσά που γράφονται. Μην είναι και παραπάνω μόνο. Θες ένα γυαλί ηλίου, ένα γυαλί ηλίου δώρο να σε στείλω να πάρεις από τον Δημητριάδη, μια που είσαι καλό παιδί και κυκλοφορείς στην πόλη. Εγώ? Ναι. Ποιος είναι ο Δημητριάδης? Opticon Express, ρε φίλε. Opticon Express. Φίλε, έχω στείλει δωρεπιταγή, έχω πάρει από εκεί. Έχεις πάρει.
Μπράβο. Βέβαια. Θες να ξαναπάρεις φέτος. Επιταγή... Θες να πάρεις φέτος 65 βρουλάκια. Μέσα. Γυαλί. Ναι. Πασχάλης. Δίνω Πασχάλη στη Μαριλής να πάει να πάρεις από Αντώνιο η... Δημητριάδη Opticon Express για Λάρα. Έγινε, καλημέρα. Και 65 θα δώσουμε άλλα 50 γιατί και πέρυσι έτσι κάναμε. Λάρτζης εσύ, σωστός. Καλή συνέχεια, γεια. Πάμε. Επόμενη. Ωραία. Καλημέρα. Θα έρθει ο Πασχάλης Αντώνη. Χαίρετε. Έλα. Σχολίασε την αποβολή. Έλα. 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 Πες ότι δίνοντας σε αντίπαλο του Άρη αυτή η αποβολή, τι θα έλεγες. Σ' ακούμε, φίλε. Έλα. Χρυσοδέ. Ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Κίκε. Ναι. Και πες του θέλω ένα προπονητή. Ποιον Κίκε, τον Ερνάντεθ. Και καλό. Τον Ερνάντεθ. Ναι. Ο Κίκε. Και θέλω. Πού είναι ο Κίκε. Ένα σε αυτή τη θέση, ένα σε αυτή τη θέση, ένα σε αυτή τη θέση. Ναι. 4-5 παιχτάκια, αλλά κόκκι και γραβίτο. Ναι. Όταν έφερε. Δεν τα έφερε ο Ερνάντεθ αυτά. Κάβο. Ναι, δεν τα έφερε, αλλά αν είναι μέσα στα πράγματα δεν μπορεί να σου βρει. 3-4 παιχτάκια και ένα προπονητή να σου στείλει. Ναι. Καλά, δεν πρέπει να τον πάρω εγώ. Ο Καρυπίδης θα τον πάρω. Οικονομικούς και καλούς. Ο Καρυπίδης, για τον Καρυπίδη λέω. Και το οικονομικούς δεν σημαίνει 50, 60, 70, 80. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Εντάξει. Με 150.000 ευρώ και 200 αυτή τη στιγμή βρίσκεις εξαιρετικούς ξένους ποδοσφαιριστές. Εξαιρετικούς. Αρκεί να ξέρεις. Θέλεις 8, έπιασες το 1 εκατομμύριο να. Καλά, δεν θα φέρεις, 8 των 200, θα φέρεις και 3 των 100. Θα φέρεις και τέτοιους. Όταν, να σου πω κάτι. Ο Χαβίτο και ο Κόκε με πόσα είχαν έρθει. Ο Χαβίτο είχε έρθει με 120 και ο Κόκε με 200 την πρώτη χρονιά. Τα πρώτα δύο χρόνια. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Ναι, εντάξει, αυτός που τους έφερε ακόμα, αυτό ακριβώς θα ήθελα να πω, ότι με έναν... ισχυρό πρόεδρο, επενδυτή, μεγαλομέτωχο, φέρνεις και τον Κόντι και του λες τον Κόντι. Τον Κόντι ελεγχόμενο, ελεγχόμενο, όχι όπως ήταν. Όχι ανεξέλεγκτο. Ακριβώς. Ναι. Ελεγχόμενο. Και σου φέρνει αυτούς που θέλεις. Μάλιστα. Αλλά με ισχυρό, μεγαλομέτωχο πρόεδρο, επενδυτή. Ναι. Τον Καρυπίδη έχεις, τι δεν αλλάζει αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι Καρυπίδη. Εντάξει, ο Καρυπίδης... Καλά, μπορεί να παίξει έργο με τους Αμερικάνους, έχεις δίκιο, ναι. Δεν αντέχει πολύ. Έγινε... Δεν καλύπτεται όλο το κρεβάτι που είναι διπλό, δεν καλύπτει όλο το κρεβάτι. Πάντως, για τον Καρυπίδη θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα στη Super League από ότι ήταν στη Football League και στη Γάμα Εθνική, να ξέρεις. Γιατί στη Football League και στη Γάμα Εθνική έβαζε μόνο από την τσέπη του. Τώρα θα έχει και έσοδα. Ναι, εξαρτάται και τι συμβόλαια θα κάνει. Όλα. Τι διαχείριση θα κάνει και το τηλεοπτικό παίζει όλα. Φυσικά, βέβαια. Έγινε, χαιρετούμε, γεια. Καλημέρα. Πάμε επόμενος, γεια σας. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα σας, κύριε. Χρυσάνθε έχει απόλυτο δίκιο προηγούμενος. Και εγώ αυτό το πράγμα θα έκανα σαν ήμουν στον Άρη. Τι. Όχι ότι... Θα έφερες τον Κόντι. Ναι. Γιατί το φέρεις τον ΠΑΟΚ. Σωστό και αυτό. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Κόντι, κανένα. Κανένα απολύτως. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έφερε με πολύ λίγα λεφτά και καλούς παίκτες. Έφερε και μερικές βαλούτες. Εντάξει, δεν είναι... Όταν φέρεις παίκτες με μικρά συμβόλαια, λογικό είναι θα έχεις και αρκετές... Το θέμα του Κόντι και του οργανισμού Άρη τότε, ξέρεις ποιο ήτανε. Δεν ήταν οι παίκτες που ήρθανε. Ήταν ότι δεν πουλούσες κανέναν παίκτη όταν ο παίκτης αυτός ήταν σε ηλικία πώλησης. Ωραία. Για να ζήσει. Συμφωνώ ο σύλλογος. Απολύτως μαζί σου. Εκεί ήταν ο το θέμα. Ο άνθρωπος αυτός έφερε καλούς παίκτες στον Άρη. Τώρα τα υπόλοιπα που μου λέτε εσείς τα ξέρετε μεταξύ σας είναι οικογενειακές. Σου λέω το θέμα. Το θέμα δεν είναι μόνο να φέρνεις καλούς παίκτες. Είναι και να τους διατηρείς. Είναι και να μπορείς να πουλάς στην εποχή που ζούμε. Πουλήσετε, ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να έρθουν πρώτα, ρε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Στον Άρη έφεραν πολλούς καλούς παίκτες. Λοιπόν, Δημήτρη, να ξέρεις, φίλε. Τους αεκτήδες θα μου τους πιάσει από τη μύτη τώρα, θα ακούσει ένα μπαμ μέχρι πάνω θα ακουστεί. Γιατί. Μέχρι πάνω θα ακουστεί. Το τι σούτια παίζουν στα σχόλια μεταξύ τους, δεν μπορείς να φανταστείς, φίλε. Πού τα βλέπεις εσύ αυτά. Η μισή... τα βλέπω. Για πες, μπαίνεις να διαβάσεις σχόλια αεξίδων. Ναι, ρε, εννοείται, φίλε, το τι σούτια πέφτουν, δεν μπορείς να φανταστείς. Μπορεί να μην είναι αεκτήδες, ρε φίλε, να είναι τρολ κάποιοι. Τι είναι, η μισή μετά, αφού τους ξέρω, ρε, ξέρω ένα, τα σχόλιά τους, ξέρω τα ονόματα, τα τόσο λίγοι είναι. Ξέρω.
Φίλε, σου μιλάω, οι μισοί έχουν. Τι λένε δηλαδή, ποια είναι η διαφωνία τους. Οι μισοί έχουν ξενερώσει τη ζωή τους και οι άλλοι μισοί προσπαθούν να τους ανεβάσουν και να τους κράζουν και μην στην παγίδα του πάω. Ρε, μιλάμε, σου μιλάω. Κύπελο στο μπάσκετ πήρανε, πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο πήρανε. Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ πάνε να πάρουνε. Ευρωπαϊκό στο χάντμπολ πάνε να πάρουνε. Δημήτρη, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το. Φίλε, μεταξύ μας τώρα το ποδόσφαιρο είναι η αρχή και το τέλος. Πρωτάθλημα πήρανε, τι θες άλλο. Σου έχει βγει ξινό από τη μύτη μέχρι τώρα, να ξέρεις. Και αν ο Πάκος τους πάρει και το κύπελο, σου μιλάω μετά να ανακοινώνεται, μετά ανακοινώνεται ο Χρυστοδουλόπουλος στον Ολυμπιακό, φεύγει και ο Βράνιες. Είναι ένα ματ. Αν το πάρουμε, αυτοί θα διαλύσουν. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι μια προσέγγιση λίγο αφαίρετη. Εγώ είδα άμα δεν το πάρεις, τυχόν διαλύσεις εσύ. 60.000 να πανηγυρίζουν, είδα εγώ. Δεν νομίζω. Τι ήταν αυτοί, με το Λεβαδιακό 60.000 κόσμο είχαν. Ρε φίλε, ήταν στημένο εκείνο, αυτό έχουμε ξαναπεί. 60.000 κόσμο στημένο, 60.000! Στημένο για την Εφέσον, ανακοινώσει από την ΠΑΕ. Ποια Εφέσον, όταν έπαιζε, όταν έπαιξε ΑΕΚ Λεβαδιακός 7 η ώρα του Βαλή της Κυριακής, είχε ήδη βγει η απόφαση. Τι απόφαση είχε βγει όμως. Ναι. Λοιπόν, Δημητρή, έλα. Δεν μου λες, έχεις εικόνες από τον Μαουρίτσιο πριν έρθει στον ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι. Ρε παιδιά, ένας άνθρωπος που να έχει εικόνα από αυτό το παιδί, ρε παιδιά, να μας πει δύο λόγια για το πώς έπαιζε πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε, σοβαρά σου μιλάω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω χάσει τα λόγια μου, ρε παιδιά. Πραγματικά έχω χάσει τα λόγια τι, μου. Ένας που τον έχει τι δει. Τι βλέπεις δηλαδή. Τι βλέπω, που και ρε, πού περπατάει, εντάξει. Δημήτρη τώρα, τι μου λες τώρα εσύ. Δηλαδή η μόνη μας ελπίδα είναι να γίνει ένας Βαρέλα και του χρόνου να παίξει μπάλα. Δηλαδή πραγματικά σου μιλάω. Γιατί το αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, γι' αυτό σου λέω, επειδή έχουμε τον Βαρέλα τώρα. Τεράστια ποιότητα ο Μαουρίτσιο και έχει πολλές καλές στιγμές. Ναι, απλά είναι λίγο περπατητής. Ναι, και εμείς τι κάναμε, το μοναδικό που έτρεχε το διώξαμε. Ποιο να, το Τζίμιρο, ναι. Το διώξαμε. Καλά, τεράστιο λάθος. Αλλά το πρόβλημα στο κέντρο δεν είναι ο Μαουρίτσιο, είναι ο παρτενέρ του Μαουρίτσιο. Αφού το μου λένε και ποδοσφαιρικά φαίνεται ότι δεν το γουστάρει ο Λουτσέσκο. Όχι, λάθος, δεν ισχύει. Του αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, ναι, okay, του αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι. Παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα, η ομάδα του χρόνου πρέπει να έχει ένα κέντρο το οποίο να... Ναι, λίγο πιο αθλητικό. Έρε φίλε τώρα, εντάξει. Έρε φίλε. Δηλαδή τα πιτσιρίκια του Παναθηναϊκού σε 25 λεπτά σε βάλανε στην πρέσα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή αν έμπαινε τον γκολ του Μιστακίδη ή κάποιου άλλου, ρε παιδί μου, στο πρώτο 25 λεπτό, τι θα βλέπαμε μετά. Θα κάνανε ακόμα καλύτερα πράγματα του Παναθηναϊκού, θα έπαιρναν τα πάνω τους. Έτσι, μπράβο. Γιατί και η ΑΕΚ τέτοιο κέντρο έχει, δυστυχώς δηλαδή. Θα πέσει ξύλο στο τελικό, είναι δεδομένο, αφού βαράνε. Αλλά εσύ έχεις μεγαλύτερη ποιότητα. Εσύ, Δημήτρη, το θέμα είναι να μπει το πρώτο γκολ από τον ΠΑΟΚ, μετά ανοίγουν οι άλλοι. Δηλαδή μόλις μπήκε το 0-1 ήξερα το τελικό σκορ εκείνη την ώρα. Το ήξερα ότι θα πάει έτσι στο μάτς. Αλλά το θέμα είναι να μπει το πρώτο γκολ, φίλε. Δηλαδή εκεί θα ποντάρουμε το πρώτο γκολ. Πλέον αυτό είναι δεδομένο, έχεις ένα τελικό και έχεις και ένα καλοκαίρι να διορθώσεις τα λάθη σου. Είναι πολύ απλό νομίζω. Που είναι λίγα, τα κενά σου είναι λίγα, δεν είναι πολλά. Τους βλέπω αρκετά αποφασισμένους, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, Και μια ερώτηση, για το Δουβίκα ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται καθόλου? Δεν νομίζω, δεν είναι, δηλαδή τώρα αυτή η ιστορία ο Δουβίκας... Αυτή η ιστορία με τον Ζάχαβη, εμένα μου λίγο με έκανε, μήπως είναι ενδιαφέρον το ΠΑΟΚ για αυτόν τον άνθρωπο. Για τον Ζάχαβη, το μάνατζερ που σχετίζει... Το μάνατζερ, αφού ανέλαβε επίσης το δικαίωμα του Δουβίκα, ρε εσύ. Και μέχρι προχθές σου διαβάζαμε τον Ζάχαβη με το Σαββίδη θέλω να κάνω δουλειές. Δεν ξέρω, ρωτάω. Στον Παναθηναϊκό ποιος μάνατζερ έχει η μπλακή? Που του πήγε... Ποιος είναι η μπλακή, και όλα βούς είναι. Που έκανε το κονέ με τον Ταϊλανδέζο. Πώς το λένε το μάνατζερ αυτόν? Ποιο κονέ, αυτό θα αναβαγίσει, ρε. Θα αναβαγίσει όπως το λέω. Αυτοί δεν θα βρίσκονται εκεί πέρα μεταξύ τους. Ο Αλαφούζος έχει... Δεν ξέρω τι σχέδια έχει. Δηλαδή θα υποβαστεί, είναι... αυτήν την εβδομάδα θα υποβαστεί ο Παναθηναϊκός. Αυτό λες. Δεν ξέρω, άμα δεν πληρώσει. Έγινε. Άμα δεν πληρώσει. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, καλημέρα. Ο Δουβίκας, δεν τον έχω προσεξιώ, αλλά... Άρα μήνυμα πρέπει να βγω τέταρτος του χρόνου, χωρίς Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ανεβαίνει από την πεντάδα, πάω στην τετράδα. Ναι. Ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας πιανού, του Αστέρα Τρίπολης. Έχασε... Δεν τον έχω παρακολουθήσει. Είδα το μάτς με το Λεβαδιακό, μόνος του με την εστία το έστειλε στα Περιστέρια. Έβαλε γκολ χθες, γι' αυτό τον λέει. Το πρώτο του γκολ στην καριέρα του. Τι να τους κάνεις? Μιστακίδης ρε φίλε, Μιστακίδης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή είναι και η εβδομάδα, ξέρετε πως θα φτάσετε στο Κίεβο για τον τελικό του UEFA Champions League. Ματσάροντας, γιατί και φέτος η Pepsi σου δίνει ευκαιρία να βρεθείς στο τελικό
του UEFA Champions League, αλλά και να κερδίσεις πλούσια δώρα με έναν απίθανο διαγωνισμό. Βρες το τυχερό κωδικό συσκευασίες με το κίτρινο καπάκι, μπες στο pepsi.gr, μάτσαρε και αύξησε τις συμμετοχές σου για τη μεγάλη κλήρωση ή κέρδισε συναρπαστικά δώρα. Love it, live it, win it, match it. Δεύτερη ώρα με Petit Palais εδώ στην Τρόικα. Από το πρωί με πλούσιο πρωινό, καφέ, το μεσημέρι, με σαλάτες, με ζυμαρικά, με χειροποίητη πίτσα, με πολλούς συνδυασμούς και όλα αυτά συνοδεύονται από πολλές κορυφαίες ετικέτες κρασιών. Εθνικής Αντιστάσεως 39 με περικλαίους γωνία Petit Palais, με injection service από όνος 18 Γαροτούμπα για ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα, και Σουβλάκης, πολύ πολύ επίκαιρος και αυτές τις ημέρες, και μεσημέρι και βράδυ στην Ευκαρπία, 2310-688-552. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις άλλες γραμμές. Για άλλη μια φορά συμβαίνει αυτό. Καταγγέλουμε την κυρία η οποία ήρθε, εισέβαλε στο στούντιο και διακόπτει τη μουσική μας και το χαλί μας. Και άμα εμείς δεν μιλάμε τώρα, τι θα γίνει? Α, εγώ δεν μιλάω. Έτσι κι αλλιώς, όταν βλέπεις την Έλληνα, πρέπει. Δεν μπορείς να μιλάς. Μένεις speechless. Φέρνει μια χαρτοπέτσα να σκουπιστεί, ρε. Speechless. Φέρνει να σκουπιστεί. Μηνύματα. Παίρνεις το Χριστοδουλόπουλο. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι, από αύριο. Έτσι κυκλοφορεί μια φήμη στην Αθήνα για να πάρουν καμιά 500.000 κλικ. Τι κάνει ο κόσμος για το κλικ. Πες τους να μιλάνε καλύτερα για το χωριό μου, για να μην έρθω από εκεί. Σουφλί. Το χωριό σουφλί είναι χωριό. Η ίδια φάση με τον Πέλκα έγινε στο City Liverpool. Ναι, και είπαμε ότι είναι φάουλ. Ο Δημήτρης το έλεγε ότι είναι φάουλ. Στο πρώτο γκολ της City. Υπότροπη για επεισόδια ήταν και η ΑΕΚ πέρυσι λόγω των επεισοδίων στον Ατρόμητο. Εμείς φάγαμε πιο πολλές αγωνιστικές γιατί ο παρατηρητής Βακάλης έκανε λάθος στην ώρα που έγιναν επεισόδια εντός γηπέδου και ο Σκουτέρης στην Εφέσον δεν δέχτηκε τη συμπληρωματική έκθεση του παρατηρητή Βακάλη. Έκανε λάθος τώρα. Αυτό ήταν όλη. Έγραψε τα σωστά και μετά άλλαξε την τέτοια. Αλλά τότε δεν λέγατε γιατί την αλλάζει. Όχι. Γιατί ήταν υπέρ σας. Και όμως έκανε απίστευτο λάθος το οποίο κανείς ποτέ δεν πίστεψε στον ανθρώπινο. Στην ώρα των επεισοδίων. Το μάτι ήταν 8.30 και αυτό έγραψε το επεισόδιο ήταν 7.30. Έπρεπε να φάτε μισή αγωνιστική τότε. Σκοτώνονταν ο κόσμος, είχε γεμίσει αίματα όλος ο Βόλος. Έπρεπε να μην τιμωρηθείτε καθόλου. Η πιο ωραία ατάκα μου έχει πει κολλητός για τα οπαδικά. Ναι. Τι. Δεν διαβάζετε. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Άμα δεν καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Και ο φίλος Αποστόλης μας στέλνει μήνυμα αεξή για να δικαιολογήσει αυτό που είπε. Πώς καταφέραμε να είμαστε πρωταθλητές μετά από 24 χρόνια και την ίδια στιγμή ξενερωμένοι, μόνο εμείς το ξέρουμε. Πήραμε πρωτάθλημα, αλλά επικοινωνιακά έχουμε συντριβή. Η ομάδα μετά το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς έχει κάνει τεράστια κοιλιά και ειδικά μετά το μάτς της Τούμπας είναι σε πρόωρες διακοπές, παίκτες και προπονητής. Βλέποντας τα dislike σε όποιον τολμά να πει την αλήθεια, καταλαβαίνω ότι προφανώς δεν έχετε επαφές με παοξίδες. Αν είχατε, δεν θα είχατε τέτοια ψυχραιμία. Ένας είναι αυτός. Ένας. Αντίστοιχος ένας τέτοιος υπάρχει και παοξής που λέει δεν το πήραμε. Να μην μπαίναμε μέσα. Ποιος? Υπάρχουνε. Α, στείλω. Ποιος να μπει μέσα, ρε. Να μην είναι ο τέτοιος, Σαββίδης. Ένας τέτοιος υπάρχει πάντα. Και δύο και τρεις και πέντε και δέκα τέτοιοι υπάρχουνε. Πάμε. Αλλά είδες πως αναδεικνύουμε τον άλλον ενώ τους δικούς μας τους φάγουμε. Έφερε παράδειγμα έναν. Ναι. Δεν βγήκε ο άνθρωπος. Είναι χαζός αυτός. Πολύ. Αυτός ο αεξής είναι χαζός, ρε φίλε, που γράφει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω καν ότι είναι αεξής. Σου λέει τα παρακολουθεί και είναι πολύ. Εντάξει, καλά. Αυτή η αεξίδες. Εγώ ξέρω ότι οι αεξίδες, όσους ξέρω εδώ πέρα πάνω, πετάνε στον 7ο ουρανό γιατί πήραν το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια. Και πανηγυρίζουν όλοι. 23-10-27 και σας βρίζουν κιόλας. 8-8. Για να πάμε στις τελευταίες γραμμές. Λοιπόν, μηνύματα εδώ δεν έχουμε. Αλλά την τελευταία αγωνιστική, το μόνο που κρίνεται στη Super League είναι η πέμπτη θέση μεταξύ Τρίπολης και Ξάνθης. Η Κέρκυρα, αν πέσει ο Παναθηναϊκός, σώζεται. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί αν γίνει την Παρασκευή, είναι πριν το τέτοιο. Πριν την επικύρωση βαθμολογίας.
Και αν επικυρωθεί η βαθμολογία μόνο για τις πρώτες 8 θέσεις. Πάλι αυτό, και έχουμε αυτό, άλλα. Με αυτό λέω. Α, και είναι μέσα στις πρώτες 8 ο Παναθηναϊκός. Είναι στις δεύτερες 8. Άρα, αυτό σου λέω. Ναι. Άμα η αποβολή γίνει την Παρασκευή, όπως λένε, είναι πριν. Πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Έχω δύο απορίες βασικά, παιδιά, να μου λύσετε. Ναι, ναι. Και πολύ περισσότερο ο κύριος Τζοβατζόγλου, γιατί είναι και ΠΑΟΚτζής, γιατί αφορούν τον ΠΑΟΚ και απορίες που έχω. Αρχικά θέλω να μου λύσετε λίγο την απορία, γιατί λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν αγώνα λιγότερο. Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Δεν αγωνίστηκε. Ωραία. Ωραία. Υπάρχει δικαστική απόφαση που κλείνει το θέμα αυτό του αγώνα. Ναι. Δεν σας λέω εγώ αν είναι δίκαιη ή όχι. Φυσικά, ναι. Κλείνω τη δικαστική απόφαση. Υπάρχει 0-3. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι εγώ έπαιξα 28 ωραία παιχνίδια και ένα δεν το έπαιξα. Ωραία. Πέρσι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε διακόπη και το μάτι του Λεωφόρο με το κουτάκι του Ήβιτ. Είχε ένα αγώνα λιγότερο ο Παθηναϊκός. Το ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καν. Υπάρχει και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε και 3 βαθμούς. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν τους έχασε. Υπάρχει δικαστική απόφαση που κρίνει το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άσχετα με το αν ξεκίνησε ή όχι. Υπάρχει δικαστική απόφαση που κρίνει το αποτέλεσμα. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Υπάρχει κατά αναλογία δικαστική απόφαση που κρίνει το αποτέλεσμα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τα γεγονότα του Ήβιτς. Και ο ΠΑΟΚ έχανε σε εκείνο το μάτι. Άρα λοιπόν με την ίδια λογική ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα λιγότερο στα πλεοφ. Σωστά μέχρι εδώ. Δεν ισχύει. Ρε φίλε, βγαίνει ο προπονητής και σου λέει στα παιχνίδια που έπαιξα έχω κερδίσει αυτούς βαθμούς και δεν έπαιξα τον Ολυμπιακό. Μιλάει εντελώς ποδοσφαιρικά. Διακόπηκε τον άλογο μάτς με δικαστική απόφαση και τα γεγονότα. Το πάω κάκι διακόπηκε. Δεύτερο το κρατούμενο. Να ρωτήσω τη δεύτερη απορία. Δεν μου απαντάτε, δεύτερη απορία. Σου απάντησα. Για ποιο λόγο βγαίνει ο ΠΑΟΚ και μιλάει για χάρτινα πρωταθλήματα. Γιατί έχασε στα δικαστήρια 9 βαθμούς. Ωραία. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα που έκανε δικαστική μάχη για το μάτς του Ολυμπιακού και του Πλατανιά. Ναι, και είχε συμφέρον και καλά έκανε. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, και καλά έκανε, γιατί είχε νόμο συμφέρον. Αν η απόφαση ήταν υπέρ του, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα στα χαρτιά ή όχι. Δεν ήτανε. Ναι, θα το πανηγυρίζατε ή όχι. Όχι. Υπήρχε και δήλωση πριν την εκδίκαση. Τι όχι, ρε. Υπήρχε δήλωση δέσμευση. Και τι δήλωση, μόλις είδες ότι χάνει. Όχι, υπήρχε δήλωση δέσμευση. Καλά, όχι όταν έχανε. Όταν βγήκαν οι καταθέσεις των παιχτών. Ναι, γιατί το για την τιμωρία του Ολυμπιακού, ρε φίλε, εσύ που είσαι ΑΕΚ, γιατί δεν τον κυνήγησες. Α, καταρχήν δεν είμαι ΑΕΚ και μην βάζετε ταμπέλες στη στιγμή που δεν έχω δηλώσει κάτι τέτοιο. Αλλά αφού δεν θα το πανηγυρίζατε, το επιδιώξατε. Για να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για αυτά που έκανε. Α, ενώ δεν θα μετρούσε την τροποθήκη σε ένα πρωτάθλημα. Όχι, υπόθηκε αυτό. Υπόθηκε πριν την απόφαση. Υπόθηκε, ναι. Και δεν θα πηγαίναν Champions League, να ξέρεις. Θα ζητούσαν να παίξουν πιο κάτω. Ναι, πραγματικά ρε. Υπόθηκε, ρε. Υπόθηκε, δεσμεύτηκε. Τι να σου πω. Καλά κάνατε και το διεκδικήσατε. Έπρεπε κάποιο να κυνηγήσει. Υπήρχαν τόσες καταθέσεις παιχτών να τα αφήσει και αυτό να περάσει. Ναι, μη λες όμως δεν θα το πανηγύριζα ή δεν θα το έπαιζα. Ναι, υπόθηκε, υπήρχε μια δέσμευση. Θα απολάμβανε τις τιμωρία τους, ναι. Τις όποιες, και την τιμωρία τους, αλλά και τις όποιες, όποια θετικά για σένα. Τα έπαιρνε, τα έπαιρνες. Τι τώρα, δεν θα τα έπαιρνα και εμείς δεν το πανηγύριζαμε και δεν τα κάναμε. Εντάξει τώρα. Ο καθένας προσπαθεί και καλά κάνει για το συμφέρον του. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Με ακούτε δηλαδή, Βέβαια. Λοιπόν, ο φίλος μας προηγουμένως εδώ μας είπε ότι γιατί κυνηγήσανε την υπόθεση με τον Ολυμπιακό και με τον Πλατανιά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ομάδα αυτή, αυτός ο σύλλογος που εδρεύει εκεί στον Πειραιά, έχει χρησιμοποιήσει θεμητούς και αθέμητους τρόπους όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και ένα σύστημα το οποίο υπήρξε για μια 20ετία τον ευνοούσε σε όλα τα επίπεδα. Σκανδαλωδός. Είτε ήταν πρόεδρος ο Κόκαλης, είτε ήταν πρόεδρος ο Μαρινάκης. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, αποδεδειγμένα, έχει βάλει δύο πρόεδρους της φυλακή. Γιατί? Φυλακή, έτσι, δεν λέω κάτι που... είναι απόφαση δικαστηρίου. Ποιος? Και ο ένας διώκεται. Η μέθοδη που έχει χρησιμοποιήσει αυτή η ομάδα και οι πρόεδροι της, δεν ξέρω γιατί έχει αυτό το μαγνήτη να μαζεύει εγκληματικές φυσιογνωμίες ως ιδιοκτήτες και ως πρόεδρους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Καταδικαστικές αποφάσεις έχουν όλοι όλων των ομάδων πάντως.
Ορίστε. Καταδικαστικές αποφάσεις και φυλακή έχουν μπει από όλες τις ομάδες. Μην ανησυχείς. Δεν είναι μόνο από αυτούς. Όχι, δύο λεπτά. Άσε τώρα. Τι. Για ποιον μιλάς, το γενικό. Εσύ λες για το Σαλιαρέλη και τον Κοσκοτά. Ακριβώς. Θες να σου πω καταδικαστικές αποφάσεις του παραγόντων του ΠΑΟΚ. Ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Όχι, όχι. Όλοι έχουν. Τι. Όχι, έτσι πως μου το λες, όχι, δεν είναι. Τι. Ότι σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και χρησιμοποίησαν τις ομάδες. Ο Μπατατούδης τι ήτανε. Να είχα μια σχέση ο Πατατούδης με την υπόθεση ΠΑΟΚ, όπως το λες εσύ. Ο Πατατούδης είχε να κάνει με το χρηματιστήριο και τα λοιπά. Γιατί ο Σαλιαρέλης μπήκε με τον Ολυμπιακό φυλακή ή ο Κοσκοτάς. Φυσικά, ναι, όλοι αυτοί με τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν μπήκαν για τον Ολυμπιακό φυλακή. Καλά, ο Κοσκοτάς για τον Ολυμπιακό μπήκε ο Κοσκοτάς. Εντάξει, άκουσε με λίγο. Καλά, δεν θα λες ότι θες. Θα λες ότι θες εσύ και εμείς δεν το δεχόμαστε δηλαδή. Δεν υπερασπίζεσαι τον Ολυμπιακό. Δεν υπερασπίζουμε κανέναν Ολυμπιακό. Υπερασπίζουμε την πραγματικότητα. Εσύ δεν θα λες ότι να είναι και θα πετάς μετά να υπερασπίζει τον Ολυμπιακό. Φυλακή! Χαμήλωσε λίγο, Γάβρος είσαι και φαίνεσαι! Γάβρος είσαι και φαίνεσαι! Καλά, εντάξει. Καλά. Γάβρος είσαι! Καλά. Καλά. Εντάξει, έλα, κλείσ' το. Άντε. Είσαι φερέφωνο του Γάβρου, αν πεις ότι μπήκαν παράγοντες όλων των ομάδων φυλακή! Φυλακή. Δεν πήκανε. Φυλακή. Φυλακή. Ο Σαχπαζίδης ποιανού ήτανε. Δικός μου. Ο της ΑΕΚ ποιος ήτανε. Δεν είχε θέση στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ναι ρε παιδί, παράγοντας ήταν ο άνθρωπος. Μόνο του Ολυμπιακού πήκανε. Και πήκαν για του Ολυμπιακού, ο Κοσκοτάς και ξέρεις, και τα ονόματα πάω εγώ. Εσύ φοβήθηκες να τα πεις τα ονόματα. Η Τράπεζα Κρήτης είχε άμεση. Γιατί η Τράπεζα Κρήτης μπήκε. Δεν πήκε για υπόθεση. Άμεση, ακόμα εκκρεμότητες υπάρχουν. Ωραία, και ο Μπατατούδης για άλλα θέματα διώχθηκε, ρε φίλε. Και ο Γούμενος έχει καταδικαστική απόφαση που μάλιστα έγινε από καταγγελία του ΠΑΟΚ. Ναι, και γιατί έπρεπε να υπάρχει ένταση για αυτό το πράγμα. Πες τον αυτό που με λέει ότι είμαι προπαγανδιστής του Γάβρου, επειδή είπε αυτό. Τι το... αφού δεν καταλαβαίνει. Θέλει μόνο να λέει αυτά που θέλουν αυτοί. Αυτοί θέλουν να λένε αυτά που θέλουν. Και άμα πεις κάτι, λες, είσαι προπαγανδιστής του Γάβρου. Καλά σου είπε. Και εγώ καλά τον είπα. Άστο να καταλήξει που θέλει να καταλήξει. Πάμε τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Ορίστε, έκλεισαν. Ορίστε. Αυτό ακριβώς. Είσαι προπαγανδιστής του Γάβρου ενώ λες την αλήθεια. Ή μήπως δεν πήκανε. Από όλες τις ομάδες. Ή δεν έχουν από όλες τις ομάδες καταδικαστικές αποφάσεις. Τι θέλουμε, το παραμύθι. Να λέμε ναι, θέλετε η ραδιοφωνική παραγωγή δημοσιογράφη. Ό,τι λέτε να σας λένε ναι. Με είπε και Γάβρου εμένα. Δεν τι σε πει. Καλά, ο άλλος που... Τώρα μη σου πω τι του λένε εδώ πέρα στα μηνύματα, δεν κάνει, άστο. Θέλει κάπου να καταλήξει. Προχθές ήμουν Παναθηναϊκός, τώρα έγινε Γαβρός. Αφού το κάνεις επίτηδες. Α, το κάνω λέγοντας. Το κάνεις επίτηδες. Κάνω επίτηδες που πάει την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ο Σαλιαρέλης και ο Κοσκοτάς καταδικάστηκαν. Καταρχήν ο Κοσκοτάς για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Καταδικάστηκε. Αλλά όχι, θέλουμε να το συνδέσουμε έτσι. Ο άλλος που είναι ο δικός μας όμως και καταδικάστηκε και μπήκε μέσα, δεν το λέμε. Είσαι Γάβρος αν το πεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε χθες ότι τον πήρε ένα τηλέφωνο. Και του είπε ότι είναι ο Μαρινάκης. Παρουσιάστηκε ως Βαγγέλης Μαρινάκης και ήθελε να καταθέσει μήνυση. Από το περιβάλλον του Μαρινάκη λένε ναι, ήταν ο Μαρινάκης. Ναι. Απλά του ζήτησε με ποιο δικαίωμα σε ανακοινώσεις επίσημες του Πρωθυπουργικού Γραφείου αναφέρει τον Μαρινάκη ως ναρκέμπορος. Έχει δίκιο. Για να καταθέσει μήνυση. Μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ο ένας λέει ότι ήταν απειλητικός, άλλος λέει ότι ήταν. Ο απειλητικός τι του είπε. Το απειλητικός τι σημαίνει. Έτσι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ λέμε όμως ότι πρόσεχε, γιατί λες για απειλές. Όταν πήγε τη ΣΑΕΚ λέγανε μας απειλούσαν, αλλά κάτι συγγελούσανε. Πώς εννοείται η απειλή δηλαδή. Εντάξει, αποδείχθηκε. Καταρχήν μόνο να σε πάρει... Δεν το χρησιμοποιούν κιόλας. Και να σε αποδείξω. Ο Μαρινάκης παίρνει μόνος του. Παίρνει και άλλον πήρε. Και τον Τριανταφυλόπουλο πήρε. Μόνος του. Δεν βάζει άλλους. Όχι. Καλημέρα στο τελευταίο. Μπράβο στο Μαρινάκη. Καλημέρα. Μπράβο στο Μαρινάκη. Που παίρνει μόνος του. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Εύη. Τι κάνετε. Γεια σας, κυρία Εύη. Καλά εσείς.
Δεν θα πω, δεν θα σχολιάσω αυτά που υπόθηκαν. Θα πω μόνο ότι είναι ντροπή για τον κύριο Χρυσάνθο. Να μιλάει έτσι στη γυναίκα του. Ποια γυναίκα μου? Και όχι στους ακροατές. Σε ποια γυναίκα μου, τι λέτε, τι πλέξει τη γυναίκα μου τώρα. Να τον σέβεστε και να μην φέρετε. Τι λέτε, κυρία μου, βγαίνει και με λέει γάβρο και τον σέβομαι, αυτός με σέβεται. Θα τα πεις εκεί που φωνάζει, μη μου σηκώνεις εμένα. Καλά, και εσείς τι είστε να μου σηκώσετε, μαμά μου, είστε να με μαλώσετε. Η θεία σου, όποιος θέλει. Ούτε η θεία μου είσαι, ούτε η μάνα μου είσαι. Να σέβεστε για να σας σέβομαι. Όποιος με σέβεται, τον σέβομαι. Όποιος δεν με σέβεται, δεν τον σέβομαι καθόλου. Χώνεσαι σαν να μην πω. Ό,τι θέλω θα χώνομαι. Εκπομπή μου είναι και του Δημήτρη, δεν δικιά σου. Χώνεσαι. Καλά, εντάξει. Συγγνώμη που δεν κάνω την προπαγάνδα σας. Χώνεσαι για να ρίξει το δηλητήριό σου. Ναι, ναι, καλά. Καλά τα πει ο άνθρωπος. Πολύ καλά στα είπε. Ωραία, μπράβο, ναι, συμφωνείτε. Είναι μπράβο. Ντροπή να μιλάς έτσι. Ναι, έτσι ναι, πρέπει ναι, να μιλάς μόνο στην οικογένεια και στο σπίτι σου. Ναι, καλά, 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 καλά. Να σέβεστε εσείς εμάς. Έλα, κλείνουμε. Να σέβεστε εμάς. Και να σέβεστε με όνομα και επίθετο. Χωρίς λόγο τώρα. Ναι. Επειδή είπα ότι πήγαν κι άλλοι. Άκου τι έγινε. Δεν πρέπει. Μα δεν άφησε να ολοκληρώσει, αλλά το πήγαινε. Φυλάξτε να με λέει γάβρο. Ε, τι σε κάνει. Επειδή είπα την αλήθεια. Αλήθεια. Την αλήθεια 100%. Δεν θέλετε αλήθειες. Δεν θέλετε αλήθεια! Είπε εκείνος κανένα ψέμα? Ναι! Τι είπε? Ότι δεν υπήρχαν και άλλοι παράγοντες. Αυτό είπα. Με το σκεπτικό του τι σχέση είπα. Έχει. Εγώ τι είπα, τι κακό είπα. Πού το είδες το κακό εσύ, όρισε πίσω. Έλα, το κάνεις επίτηδες τώρα. Αν το κάνεις επίτηδες, επίτηδες το κάνεις. Το κάνεις επίτηδες. Πρέπει τι να λέμε να καταλήξει... ό,τι θέλετε. Όχι ρε, ναι. Να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Του βάζεις μπρίζες επίτηδες. 10 λεπτά μιλούσε. Λες και διαφωνείς μαζί του. 10 λεπτά! 10 λεπτά το έλεγε. 10 λεπτά μαλώνατε. 10 λεπτά το είπε. Και μόλις του είπαμε ότι πήγαν και άλλοι παράγοντες. Παραδέξω το κάνει. Το κάνει. Το κάνει επίτηδες. Άσε μωρέ τώρα, άντε τώρα. Άντε τώρα. Ενώ συμφωνείς κατά βάση μαζί όχι του. Όχι κατά βάση. Να βάλεις την πρίζα. Φορές τα έχω πει. Ε τότε τι τώρα να μιλήσει. Δεν γίνεται να βγαίνει από το κάδρο και εσύ και οι παράγοντες των άλλων ομάδων. Όλων των ομάδων παράγοντες μπήκαν μέσα. Όλων. Ο Άρη πήκε. Καταλήγει ο άνθρωπος να πει. Δεν πήκε, ορίστε. Μπήκε. Μπήκε ρε κανένα του Άρη. Α, ο Λάσκαρης. Δεν πήκε όμως. Όλων πήκανε. Αλλά εμείς δεν πρέπει να το λέμε ότι πήκαν όλων και δικοί σου πήκανε. Υπάρχει προηγούμενο με αυτό που γίνεται τώρα με τον πρώτο Ολυμπιακού. Όχι, τι σχέση είπα εγώ για τον Μαρινάκη. Εκεί θέλει να πει. Για τον Κόκαλη και για τον τέτοιο λέγαμε. Εκεί θέλει να πει. Και για τον Σαγιανέλη. Όχι, εκεί θα πήγαινε. Δεν καταδικάστηκαν για θέματα του Ολυμπιακού, για θέματα τη Τράπεζα Κρήτη καταδικάστηκαν. Ε, τι να κάνουμε, να λέμε ψέματα ότι ήταν και τον Ολυμπιακό. Μα ο Ολυμπιακό είχε με την Τράπεζα Κρήτη ακόμα. Φυσικά ευνοήθηκε. Άλλο ευνοούμε. Ακόμα έχει εκκρεμότητα οικονομική. Ναι, ρε φιλέ. Τα 22 εκατομμύρια, τα 40. Αυτό. Αυτό τι σχέση έχει όμω με την καταδίκη για πολιτικού λόγου. Για πολιτικό θέμα. Κοινωνικό, όχι πολιτικό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Θα λέμε την πραγματικότητα, θα λέμε ασυναρτησίες στον αέρα. Και ό,τι θέλει και κατεβάζει. Και άμα του λες την αλήθεια, είσαι γάβρος. Ωραία, έγινε. Okay. Κλείνουμε. Του Κυρτζίκη πάντως στη φάτσα, εγώ την έβαζα στα μπλοκ μου. Όχι εσείς. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη ξεμεγάλη και το σύστημα, εγώ το κατηγορώ. Όχι εσείς. Ναι, ρε, ναι. Και με κοροϊδεύατε. Ναι, ναι. Τότε που τα έλεγα για τον Κυρτζίκη και για τον γάβρο και για όλο και για το σύστημα αυτό. Αλλά τότε όταν η κουρομπίλια ξέσκιζε τον Άρη, δεν λέγατε τίποτα, δεν λέγατε γάβρος. Μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ τους έριξες κιόλας. Ποιο τους έριξα. Εσύ τους έριξα. Δεν τους έριξα. Εγώ δεν είχα την οικονομική δυνατότητα. Αυτοί με ρίξανε όμως. Ότι με ρίξανε, με ρίξανε. Επειδή δεν κάθισα εγώ στο Μαρινάκι. Όπως καθίσανε άλλοι. Αυτό είναι. Εσύ πες ότι δεν έγινε έτσι. Ποιος κάθισε το Μαρινάκι, ρε. Άλλοι. Ποιος κάθισε το Μαρινάκι. Άλλοι, άλλες ομάδες. Κλείνουμε. Με μία ακόμη αναφορά στον τελικό του Champions League. Για να βρεθεί στο τελικό του UEFA Champions League το μυστικό είναι να ματσάρεις. Πώς γίνεται αυτό με τη συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi που σε στέλνει στο Κίεβο. Η διαδικασία είναι απλή. Βρίσκεις τον τυχερό κωδικό στις συσκευασίες με το κίτρινο καπάκι. Μπαίνεις στο pepsi.gr. Εκεί ματσάρεις και κερδίζεις συμμετοχές για τη μεγάλη κλήρωση που σε στέλνει τελικό ή σου δίνει άλλα πλούσια δώρα. Love it, live it, win it, match live it. Live it. Leave it. Leave it. Love it. Ζήσουμε, ρε φίλε. Ναι, love it. Leave αγάπησε it. Το. Ζήστο. Win it. Κέρδισε το. Match it. Τέριαξε το. Ματσαρέ το. Έτσι. Πάμε, ξεκινάμε. Και στην κυρία Εύη και στον κύριο των άλλων θα πω το εξής και σε όλους εσάς. Εσείς που απαιτείτε σεβασμό, πρώτα θα τον αποδίδετε το σεβασμό. Θα τον αποδίδετε το σεβασμό. Και θα σέβεστε αυτόν που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Είτε λέγεται Χρύσανδος, είτε λέγεται Δημήτρης, οτιδήποτε άλλο. Εγώ, ανθρώπους που δεν σέβονται,
και μάλιστα ξέρουν ποιος είμαι, δεν σέβομαι. Και επειδή μέχρι τώρα σε πάρα πολλούς έχω ανοχή, μην νομίζεις να συνεχίσει αυτό. Να μπορείτε να βγαίνετε και να δείτε ό,τι γουστάρετε και να προσβάλλετε. Και άμα ανταποδώσει αυτός που είναι πίσω το μικρόφωνο, να τον λέγε και να τον βάζετε και ηθικά όρια, θα σέβεστε. Όπως σεβόμαστε τον καθένα που βγαίνει εδώ. Και εγώ προσωπικά τους σέβομαι όλους. Κανένας δεν μπορεί να μου προσάψει τίποτα. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Και όχι μόνο στο μικρόφωνο, και στην καθημερινότητά μου. Και στα post μου και στα κείμενά μου και στα facebook και στα πάντα. Ο σεβασμός είναι πάντα και παντού. Άμα λείπει ο Μάριος, αυτά γίνονται. Άμα λείπει, αυτά γίνονται. Ξεκινάμε, πάω, κοσέρα για το επόμενο 2 ώρο. Εδώ στον Λίμπερο. Α, περάστε.